όλα έτοιμα για να ξεκινήσει το μεγάλο παιχνίδι. Ο πρώτος ημιτελικός του Final Four του κυπέλου Ελλάδας. Ο ΠΑΟΚ είναι στο σερβίς. Τυπικά γηπεδούχος, επαναλαμβάνω, Ολυμπιακός. Ο Αλεξάνδρ Σαφράνοβιτς τώρα στο σερβίς για τον ΠΑΟΚ. Σαφράνοβιτς. Καλό ήταν το σερβίς από τον Σαφράνοβιτς. Με τη μία όμως η κίνηση από τον Τρίσκα εφηβίασε εδώ τους παίχτες του ΠΑΟΚ. Βγήκε υποδοχή και κατευθείαν ο Τρίσκα πέρασε την μπάλα. Έφτιασε προετοίμαση τους παίχτες των Ασπρόμαυρων. 1-0 Ολυμπιακός στο πρώτο σετ. Δεν μπορώ να δω από εδώ ποιος είναι του Ολυμπιακού να κάνει το σερβίς. Ο Σαφράνοβιτς έβγαλε την υποδοχή. Καρφί του Κουμεντάκη δεν θα πάρει το block out. Ο Ολυμπιακός έχει την επίθεση. Block όμως από τον Τακουρίδη. 1-1. 1-1 από τον Τακουρίδη. Ξεσηκώνονται και αυτοί οι 50-60 έτσι απλοί, χωρίς διακριτικά, φύλαθλοι που είναι προς την πλευρά του ΠΑΟΚ. Το γήπεδο πρέπει να έχει χοντρικά 700 άτομα σίγουρα. Και χωράει 1200. 1-1 οι δύο ομάδες στο πρώτο σετ. Ο Τακουρίδης τώρα στο σερβίς για τον ΠΑΟΚ. Λάθος από τον Ολυμπιακό. Καρφί από τον Ουτσίκο. Και 1-2 ο ΠΑΟΚ παίρνει για πρώτη φορά το προβάδισμα στο πρώτο σετ. Έξυπνη κίνηση εδώ από τον Ουτσίκο. Για να δούμε. Ξανά τώρα ο Τακουρίδης στο σερβίς για τον ΠΑΟ. Καλό ήτανε, βγαίνει όμως η υποδοχή. Δεν μπορεί εκεί πέρα να κάνει το μπλοκ ο Πελεκούδας στο καρφί του Ράουβιτζεβιτς. Ο Ολυμπιακός ισοφαρίζει και πάλι το παιχνίδι. 2-2 λοιπόν οι δύο ομάδες σε αυτό το πρώτο σετ. Κάτι λέει εκεί ο Πανταγίδης στον... Κάτι λένε από το ΠΑΟ και του ΠΑΟ για την τελευταία απόφαση. Παράβαση στο παίκτη του Ολυμπιακού ζητάνε. Καταλαβαίνετε ότι η ατμόσφαιρα εδώ στο γήπεδο δεν είναι η καλύτερη. Για να δούμε. Το σκορ παραμένει στο 2-2. Ο Σαφράνοβιτς μιλάει εκεί πέρα με τον πάγκο του ΠΑΟΚ και τον Θάνο Τερζή. Δεν έχουμε παιχνίδι αυτή την ώρα. Για να δούμε τώρα. Ο πόντος είναι λοιπόν για τον Ολυμπιακό. 2-2. Τώρα θα γίνει το σερβίς από τον Ολυμπιακό. Κωνσταντινίδη σε υποδοχή. Ο Βαλκίες σηκώνει για τον Ουτσίκοφ. Θα πάρει το block out ο Ουτσίκοφ. Έξυπνα εδώ ο Βούλγαρος διαγώνιος του ΠΑΟΚ. 2-3 λοιπόν ξανά ο Δικέφαλος μπροστά σε αυτό το πρώτο σετ. Ο Τσίκοφ τώρα στο σερβίς για τον ΠΑΟΚ. Τσίκοφ ο οποίος έχει πολύ καλό σερβίς. Βγαίνει υποδοχή από τον Ολυμπιακό. Καρφί εδώ από τον Αλεξίεφ. Ο Ολυμπιακός ισοφαρίζει. 3-3 το παιχνίδι. Εδώ στο κλειστό στην περιοχή της Καλυθέας, του Δήμου Καλυθέας στη Ρόδο. Το κήπεδο το οποίο οι Ροδίτες το αποκαλούν και ως το Παλέντε Σπορ της Ρόδου. Βγάζει υποδοχή ο ΠΑΟΚ, ο Βαλκίες σηκώνει για τον Κουμεντάκη. Δεν τελειώνει για δεύτερη φορά την φάση και όμως τελειώνει. Πήρε το block out, βιάστηκα. Φάνηκε πως ο Κουμεντάκης δεν θα μπορούσε να τελειώσει την φάση. Ωστόσο κατάφερε να πάρει το block out. 3-4 ξανά ο ΠΑΟΚ μπροστά στο σκορ. Ο Κουμεντάκης πηγαίνει για το σερβίς τώρα για τον δικέφαλο του Βορρά. Για να δούμε. Κουμεντάκης. Έγινε το καρφί. Βγήκε η υποδοχή από τον Ολυμπιακό. Το block από τον Σαφράνοβιτς. Δεν θα πάει όμως η μπάλα μέσα. Ο Ιβάνεν θα πάρει το block out από τον Ισραηλινό ακραίο του δικεφάλου. 4-4. Οι δύο ομάδες ξανά στα ίσα. Για να δούμε λοιπόν. Ολυμπιακός τώρα στο σερβίς. Για να δούμε ποιο θα σημαδεύσει. Ο Μεντάκης βγάζει ωραία την υποδοχή. Ο Βαλκίες σηκώνει για τον Ουτσίκοφ. Δεν μπορεί όμως ο Ουτσίκοφ να περάσει την μπάλα. Δέχεται τον δόκο από τον Αλεξίες. Ο Ολυμπιακός τώρα είναι προς το σκορ με 5-4. Και θα πάει για το σερβίς τώρα ο Ιβάνεν. Για να δούμε ποιο θα σημαδεύσει ο παίκτης του Ολυμπιακού.
τον Κουμπεντάκη, καλή υποδοχή, Βαλκίερς, Τσίκοφ, πότος για τον ΠΑΟΚ, 5-5. Τα ίσα οι δύο ομάδες, ο Τσίκοφ έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά, βαρόμετρο για τον ΠΑΟΚ, ο Κουμπεντάρος Αγώνιος, εφόσον ο Τσίκοφ πάει καλά και δουλέψει το σερβίς και το μπλοκ του ΠΑΟΚ, τότε ο Δικέφαλος θα έχει πάρα πολύ καλές ελπίδες για να πάρει την πρόκριση. Πελεκούδα στο σερβίς τώρα. Μαζεύει εκεί πέρα τον Στεφάνου, δεν υποδοχή, ούτε τώρα ο Σταφράνοβιτς δεν θα μπορέσει να συναντήσει τον Ιβάνεν, ο οποίος πήρε το block-out 6-5 μπροστά ο Ολυμπιακός. Ακούτε εδώ πέρα, μόνο οργανωμένοι πατέ του Ολυμπιακού, αυτό που αποφάσισε λοιπόν η διοίκηση του κ. Καλαπέτσου. Ναι, περνάνε και από, τα και από το μικρόφωνο σου, από το τηλέφωνο σου, περνάνε τα συνθήματα των φίλων του Ολυμπιακού. Ξεκάθαρα, έτσι. Ο Τακουρίδης τώρα τελειώνει όμορφα τη φάση εδώ, 6. Έχει δημιουργηθεί και ένας μικρός πυρήνας από οικογένειες των αθλητών του ΠΑΟΚ εκεί στην αριστερή την κερκίδα. Ακούμε ευρυντικό σύστημα τώρα, κανονικά θα πρέπει να γίνει παρατήρηση εδώ πέρα από τα μεγάφωνα. Ο Βαλκίες στο σερβίς. Δεν ήταν καλό από τον Βέλγο Μασαδόρο του ΠΑΟΚ. Out στο σερβίς του Βαλκίας. Δεν πρέπει να δώσει ο ΠΑΟΚ τώρα από το σερβίς. 7-6 μπροστά ο Ολυμπιακός λοιπόν. Για να δούμε τώρα ποιον θα σημαδεύσει. Κουμπεντάκης υποδοχή, ο Βαλκίες σηκώνει ωραία για τον Σταφράνοβιτς. Δεν μπόρεσε να πάρει τον πόντο, βγήκε υποδοχή από τον Ολυμπιακό. Βγάζει υποδοχή όμως ο Τσίκοφ για τον ΠΑΟΚ. Κουμπεντάκης στο καρφί. Πρέπει να είναι μέσα η μπάλα, είναι μέσα, ο Κουμπεντάκης πανηγυρίζει έξαλλα, 7-7, ήσαν και πάλι οι δύο ομάδες. Για να δούμε τώρα, ο Αλεξάνδρος Σταφράνοβιτς στο σερβίς για τον ΠΑΟΚ, 7-7 οι δύο ομάδες, να δούμε ποια θα κόψει το νήμα για το πρώτο τεχνικό time out. Κακό σερβίς εδώ από τον Σταφράνοβιτς, πρώτο τεχνικό time out. Έχετε 30 δευτερόλεπτα μέχρι να επιστρέψουμε στην αναμέτρηση. Ωραία, πάρε μια ανάσα και εσύ Γιάννη. Για το υπόλοιπο, θα έρθουμε για το υπόλοιπο στην συνέχεια. Με τον Ολυμπιακό να προηγείται με 8-7. Οι δύο ομάδες πάνε χέρι-χέρι σε αυτό το πρώτο κομμάτι του αγώνα. Βέβαια, είναι ακόμη πολύ νωρίς για να βγάλουμε συμπεράσματα. Ούτως ή άλλως αναμένεται, νομίζω, μεγάλη μάχη ανάμεσα στις δύο ομάδες. Είναι ο πρώτος ημιτελικός του κυπέλου. Στην Ρόδο ακούμε ζωντανά τον Γιάννη Παρασκευάδη. 8 η ώρα θα πάρει σκητάλη. Ο Ηρακλής παίζει με τον Παναθηναϊκό. Θα ακούσετε τότε τον Γιώργο Μάτζιου και έτσι συχνές ούτως ή άλλως θα είναι οι συνδέσεις μας σήμερα Παρασκευή με αυτά τα δύο παιχνίδια. Το βόλεϊ το οποίο έχουμε, είμαστε στην ευχάριστη έτσι θέση να, η πόλη μας να εκπροσωπείται από δύο ομάδες. Για να δούμε αν θα έρθει το τρόπαιο αυτό στην Θεσσαλονίκη. Φέτος έχουμε αυτούς τους δύο πρώτους ημιτελικούς. Ευχής έργο να δούμε τελικό ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Ηρακλή, στον Ηρακλή και τον ΠΑΟΚ. Αλλά τα εμπόδια τόσο του Ολυμπιακού όσο και του Παναθηναϊκού δεν είναι εύκολα, αλλά τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο. Ξεκινάει το παιχνίδι και πάλι στην Ρόδο. Ακούμε τον Γιάννη Παρασκευάδη. Γιάννη. Συνέχεια στο παιχνίδι με τον Τακουρίδη να παίρνει πανέμορφα τον πόντο για τον ΠΑΟΚ, 8-8. Κάπως έτσι θα εξελιχθούν τα σετ ανάμεσα στις δύο ομάδες. Μπορεί την φετινή σεζόν στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος, γιατί πλέον έχουμε μπει και στα play-off, ο Ολυμπιακός έδειξε ότι είναι ένα ίσως καλή παραπάνω ίσως για τον ΠΑΟΚ, αλλά σε αυτά τα παιχνίδια είναι που οι ομάδες αρχίζουν να δείχνουν και το πραγματικό τους εαυτό, έτσι. 8-8 λοιπόν στο πρώτο σετ, ο Τακουρίδης τώρα στο σερβίς για τον ΠΑΟΚ, βγήκε υποδοχή από τον Ολυμπιακό, Αλεξίες, πόντος για τον Ολυμπιακό, διορθώνω, δεν ήταν ο Αλεξίες, ήταν ο Μπέμε, ο Γερμανός. 9-8 λοιπόν ο Ολυμπιακός έχει τώρα το προβάδισμα. Υποδοχή από τον Κωνσταντινίδη, Βαλκίες για τον Πελεκούδα, Λοκ. Πάνω στον Πελεκούδα από τον Μπέμε, 18. Ο Ολυμπιακός για πρώτη φορά ξεφεύγει στο συν 2. Τώρα πάω, πρέπει να κόψει αυτό το συν 2 του Ολυμπιακού. Δεν πρέπει να αφήσει να συνεχίσει αυτό το μικρό σερί.
Ο Ράβεντεβιλ στο σερβίς, η υποδοχή από τον Κωνσταντινίδη ήταν καλή, Βαλκίες σηκώνει και τον Κουμεντάκη, μπλοκ πάνω στο Κουμεντάκη, βγάζει άμυνα ο ΠΑΟ, ξανά Κουμεντάκη, λάθος από τον Κουμεντάκη, 11-8, Ολυμπιακός για πρώτη φορά στο ΣΥΝ 3, αυτά βλέπει ο Ντανιέλε Ρίτσι και γρήγορα ζητάει και παίρνει το time out. Ωραία Γιάννη, τα λέμε και πάλι σε ένα με δύο λεπτάκια. 18 προηγείται ο Ολυμπιακός, άνοιξε λίγο, δεν μπορούμε να το πούμε βέβαια ότι έχει μια σημαντική διαφορά. 18 προηγείται πάντως, ο προπονητής του ΠΑΟΚ, ο κύριος Λίτσι, κάλεσε τους παίκτες του σε time out ώστε να κόψει αυτόν λίγο τον ρυθμό του Ολυμπιακού, ώστε να απαντήσουν οι παίκτες του. Εσύ μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας, φεμγενό το μήνυμα στο 54526 για να επικοινωνήσετε μαζί μας, με χρέωση 1,24 ευρώ λεπτά συμπεριλαμβανομένου βέβαια και του ΦΠΑ και των χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας. Φεμγενό το μήνυμα στο 54526 σε μια μέρα που έχουμε φυσικά το βόλεϊ. Για όσους δεν γνωρίζουν, ποδόσφαιρο στην Super League αύριο δεν υπάρχει. Όλα τα μάτς είναι την Κυριακή. Θα τα πούμε περισσότερο στην συνέχεια. 18 προηγείται ο Ολυμπιακός. Πάμε και πάλι στην Ρόδο και τον Γιάννη Παρασκευάιδη. Γιάννη. Πλατέ από τον Νεουτίκο. Ωραίος πόντος από τον Νεουτίκο. Αυτό θέλει ο ΠΑΟΚ. 6 τους πόντους. Ανέβει και η ψυχολογία. Δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να το πιστέψει παραπάνω. Πρέπει να το πιστέψει παραπάνω. Δεν είναι η διαφορά στις δύο ομάδες τεράστια. Απλά ο Ολυμπιακός είναι καλύτερος, επιτρέψτε μου να πω, στο μπλοκ και στο σερβίς. Δηλαδή δύο θέματα τα οποία δουλεύουν όλες οι ομάδες πάνω σε αυτό όλο τον χρόνο. Δηλαδή όλες οι ομάδες αυτό δουλεύουν. Δεν είναι κάτι για να πλησιάσεις. Τώρα ο Αλεξίες παίρνει τον πόντο για τον Ολυμπιακό. 12-9 το σκορ. Διαφορά παραμένει στους 3 πόντους. Θα πάει για το σερβίς ο Γερμανός ο Μπέμε τώρα, ο κεντρικός του Ολυμπιακού. 12-9 το σκόρ υπέρ του Ολυμπιακού στο πρώτο σετ. Μικρή καθυστέρηση γιατί μπήκε άλλη μια μπάλα στο Τάραφλεξ. Τώρα δίνει το και ο ρέφερι. Υποδοχή δύσκολη από τον Κωνσταντινίδη. Ο Βαλκίες σηκώνει για τον Ουτσίκοφ. Θα πάρει το block out ο Ουτσίκοφ. Πόντος για τον ΠΑΟΚ. 12-10. Ρίχνει τη διαφορά λοιπόν εδώ ο Δικέφαλος. 2. 12-2 λοιπόν. 12-10 λοιπόν. Και ο Κουμεντάκης τώρα πηγαίνει στη σερβίς για τον ΠΑΟΚ. Out λένε οι διευθυντές εδώ στο σερβίς του Κουμεντάκη. Δεν μπορώ να το δω από εδώ που κάθομαι. Αν μπορείτε να βοηθήσεις άμα... Ναι, για να δούμε. Πρέπει να ήταν out. Ναι, σε πρώτη φάση φάνηκε να είναι out. Για να δούμε τώρα και το replay. Ούτε ο ίδιος... Σωστά, ναι. Ξεκάθαρα. Χαλάει εδώ πέρα όμως υποδοχή του ΠΑΟΚ. Άσος από τον Ολυμπιακό. 14-10 Ολυμπιακός. Κάνει ένα μικρό σερί τώρα με αυτόν τον άσο από τον Οϊβάνεν. 14-10 παραλαμβάνω στο πρώτο σετ. Πρέπει να αντιδράσει άμεσα ο ΠΑΟΚ. Πρέπει να βγάλει αντίδραση, να δείξει ο ΠΑΟΚ ότι έχει την πίστη για να τα καταφέρει. Δύσκολη υποδοχή εδώ από τον Κουμεντάκη. Ο Βαλκίες σηκώνει και τον Σαφράνοβιτ. Δεν τελειώνει τη φάση ο Ισραηλινός. Ξανά ο Ολυμπιακός στην επίθεση με τον Αλεξίεφ. Δεν μπορεί να βγάλει την υποδοχή ο Κωνσταντινίδης. Πόντος για τον Ολυμπιακό. 15-10. Ολυμπιακός στο συν 5. Αυτή είναι και η μεγαλύτερη διαφορά στην αναμέτρηση. Του σερβίς ο παίκτης του Ολυμπιακού. Νέος άσος από τον νέο Ιβάνεν. Ψυχολογία εδώ από τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Ο Ιβάνεν ο οποίος δεν είχε κανένας τρελός παίκτης στο σερβίς. Κατάφερε να δυσκολεύσει και τρεις συνεχόμενους πόντους τον ΠΑΟΚ παίρνοντας δύο άσους. 16-10, δεύτερο τεχνικό time-out, επιστροφή σε 20 δευτερόλεπτα. Okay, τα λέμε και πάλι σε λίγο. Όντως έχει ανοίξει μια σχετική διαφορά πλέον ο Ολυμπιακός, που δείχνει πιο καθαρό μυαλό τώρα σε αυτό το ξεκίνημα του παιχνίδιου. Σαφώς και δεν έχει τελειώσει κάτι, απλά πρέπει να αντιδράσει ο ΠΑΟΚ. Φυσικά και αν σε περίπτωση χαθεί το πρώτο σετ, δεν έχει τελειώσει τίποτα. Απλά πρέπει να βελτιώσει την εικόνα του
και στο τέλος να δει τι έχει καταφέρει σε πολλούς τομείς του αγώνα με τον Ολυμπιακό. Πλέον μετά το ξεκίνημα που οι δύο ομάδες ήταν κοντά 7-7, 8-7, πλέον έχει μια διαφορά της τάξης των 6 ή 5 πόντων ενίοτε. Να δούμε πώς θα κυλήσει αρχικά αυτό το πρώτο σετ. Αν μειώσει ο ΠΑΟΚ και κάνει ντέρμπι αυτό το πρώτο σετ, θα δούμε ευθύς αμέσως. Οι παίκτες των δύο ομάδων μπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο. Πάμε και πάλι στην Ροδογιάννη. Ο Ιβάνεν είναι έτοιμος για να κάνει το σερβίς για τον Ολυμπιακό. Δύσκολη υποδοχή εδώ πέρα από τον Κουμεντάκη. Βαλκύρες σηκώνει και τον Σαφράνοβιτς. Πόντος από τον Σαφράνοβιτς, 16-11. Θυμίζω για τους φίλους ακροατές του Λίμπερο 107,4 που μπήκανε τώρα στην παρέα μας. Το σκορ ήταν 12-10. Ο Ολυμπιακός έτρεξε ένα σερί 4-0. Πήγε το σκορ 16-10 και τώρα ο Σαφράνοβιτς μείωσε για το ΠΑΟΚ σε 16-11. Ο Πελεκούδας στο σερβίς τώρα για τον ΠΑΟΚ, ο έμπειρος κεντρικός, μεταγραφή της καλογερινής περίοδου. Βγήκε υποδοχή από τον Ολυμπιακό, τελείωμα τώρα εδώ από τον Πετρέα. Πρέπει να είναι και ο πρώτος πόντος του Πετρέα στο παιχνίδι. 17-11 ο Ολυμπιακός μπροστά στο πρώτο σετ. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο ο κύριος Ρίτσι δεν ανακατεύει λίγο την τράπουλα. Ίσως με κανέναν Μαρτίνες, Γιόν. Βγαίνει υποδοχή τώρα από τον Κωνσταντινίδη. Κλασέ από τον Κουμεντάκη. Δεν ήταν καλό. Βγάζει εκεί πέρα ο Τρίσκα. Μπλοκ όμως από τον Τακουρίδη. Νάτος ο Τακουρίδης. Χρειάζεται τα μπλοκ ο ΠΑΟ. Χρειάζεται βοήθεια από τους κεντρικούς. 17-12. Έλα λοιπόν ότι δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν ανακατεύει λίγο την τράπουλα ο Ρίτσι αφού δεν του βγαίνει αυτή την ώρα. 17-12 ο Βαλκίες στο σερβίς. Καλό ήτανε. Ο Ιβάνεν στο καρφί. Βγάζει υποδοχή ο Κουμεντάκης. Ο Σαφράνοβιτς σηκώνει για τον Κουμεντάκη. Πήρε το blockout ο Ραφαήλ Κουμεντάκης. 17-13. Η διαφορά στους 4 τώρα. Πρέπει να συνεχίσει στο ίδιο τέμπο ο ΠΑΟΚ. 17-13 λοιπόν στο πρώτο σετ ο Ολυμπιακός είναι μπροστά. Για μαρτυρίες τώρα εκεί στον ρέφερι από τον Τρίσκα. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί παραπονιέται για την τελευταία φάση. Ότι πάτησε στην πλευρά του Ολυμπιακού λέει. Ο Σταγκουρίδης διαβάζοντας χίλια του λέει τι λες δε φίλε τον είπε. Και ο Τρίσκα δεν νομίζω να κατάλαβε. Ο Τρίσκα ο οποίος είναι Πολωνός Πασαδόρος. Αυτός και ο Βαλγίες τραβάνε τα βλέμματα στη θέση του Πασαδόρου την φετινή σεζόν. Αυτό που λείπει από τον Πασαδόρο του ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι άριστος τεχνίτης, είναι λίγο ταμπουκάς, λίγο νεύρο παραπάνω. Αλλά είναι παιχταράς ο Βαλκίδης του ΠΑΟΚ. Τώρα θα κάνει και το σερβίς, καλό ήτανε. Πάει να χαλάσει εκεί πέρα η υποδοχή του Ολυμπιακού, τελικά γίνεται η επίθεση. Έχει δώσει παράβαση εδώ στους παίκτες του ΠΑΟΚ, τη λέει δώσει. Η προσπάθεια του Σαφράνοβιτ, του Περιτινίδη και του Βαλκίες να μπλοκάρουν το καρφί του Ιβάνεν αν είδα καλά. Παράβαση λοιπόν δίνουν εδώ οι διαιτητές στους παίκτες του ΠΑΟΚ. 18-13. Ξανά η διαφορά στο συμπέντε για τον Ολυμπιακό στο πρώτο σετ. Ο Πετρέας στο σερβίς. Out η μπάλα. Πόντος για τον ΠΑΟΚ. 18-14. Αυτό ήταν και καθαρό out. Μπροστά μου έσκασε η μπάλα. 18-14 λοιπόν ο Σαφράνοβιτς στο σερβίς. Αν δεν κάνω λάθος, μέχρι τώρα δεν έχει γίνει καμία αλλαγή για τον ΠΑΟΚ τουλάχιστον. Για τον Ολυμπιακό λίγο δυσκολεύομαι που είναι στην απέναντι πλευρά. Αλλά στο ΠΑΟΚ δεν έχει γίνει. 18-14 λοιπόν. Πάλι εκεί πέρα οι παίκτες του Ολυμπιακού κάνουν κάποια παρόπονα στον ρέφερι. Κάνει και μια χαρακτηριστική κίνηση ο ρέφερι να σταματήσουμε. Όσο στη γραμματεία βλέπουν το βίντεο, καθώς όπως αντιλαμβάνομαι τώρα, έχουν ζητήσει την επανάληψη της φάσης στο βίντεο. Έχει το δικαίωμα ο Ολυμπιακός. Για να δούμε πού θα πάει ο Πόντος. Ο Πόντος πάει στο ΠΑΟΚ. Σας είπα, ήταν καθαρό out το σερβίς του Πετρέα. Εδώ μπροστά μας έδειξε η μπάλα. Αυτό το βίντεο, Γιάννη, κάθε πότε μπορεί να γίνει η χρήση? Για πες μας και εμάς που δεν φορές, έχουμε... Δύο φορές σε κάθε σετ για την κάθε ομάδα. Μάλιστα. Και μία φορά στο tie break για την κάθε ομάδα.
Κακό σερβίς εδώ από τον Σαφράνοβιτς, 19-14. Δηλαδή τώρα, εκεί που είσαι στο 18-14 και στους 4 πόντους, δεν χρειάζεται να ρισκάρεις. Λάθος εδώ από τον Σαφράνοβιτς, 19-14. Υποδοχή τώρα από τον Κουμεντάκη, Βαλκίες σηκώνει ωραία για τον Τσίκοφ. Για να δούμε αν θα πάρει τον πόντο Τσίκοφ. Προλαβαίνει ο Ολυμπιακός, σε βγάζει άμυνα. Απλά θα περάσουν την μπάλα υπέρ του Ολυμπιακού. Βαλκίες σηκώνει για τον Κουμεντάκη. Τελειώνει τη φάση. 19-15. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να μπει στο παιχνίδι. Πρέπει να κυνηγήσει το σετ. Δεν πρέπει να το παρατήσει. Πρέπει να βρει τα ψυχικά αποθέματα. Αυτό το συγκεκριμένο, τη συγκεκριμένη εικόνα την παρατηρούμε σε πολλά φετινά παιχνίδια του ΠΑΟΚ. Είτε παίζει με τον Ολυμπιακό, είτε παίζει με την Νίκη Γηνίου ή τον Ηρακλή Χαλκίδας. Δηλαδή όταν δέχεται 3-4 πόντους, 3-4 σερή πόντους ο ΠΑΟΚ, σαν να τα χάνουν λίγο πέφτες, σαν να τα χάνουν λίγο πέφτες. Πρέπει λίγο να ξυπνήσουν πάνω σε αυτό. Τα κουρίδι στο σερβίς για τον ΠΑΟΚ. Για να δούμε ποιος θα καταφώσει τον Ολυμπιακό. Δεν μπορείς εκεί πέρα ο Τσίκος να σταματήσει, να μπλοκάρει μάλλον για την ακρίβεια τον Ιβάνεν. Πόντος για τον Ολυμπιακό. 20-15 αυτή την ώρα το σκορ στο πρώτο σετ. 20-15 λοιπόν. Στο σερβίς τώρα ο Ολυμπιακός. Υποδοχή δύσκολη από τον Κουμεντάκη. Βαλκίες για τον Τσίκο. Θα πάρει τον μπλοκ out ο Τσίκο. Ο Αλεκτίες έτρεξε εκεί πάνω στη γραμματεία για να βγάλει την παλιά. Δεν τα κατάφερε. Πόντος λοιπόν για τον ΠΑΟΚ. 20-16. Για να δούμε μήπως ήρθε η ώρα και για να ανάσω και τον ΠΑΟΚ. Δεν θα το δούμε όμως. Time out από την πλευρά του Ολυμπιακού όπως καταλαβαίνω. Οπότε ο λόγος ναι. Πάλι σε εσάς. Έγινε Γιάννη, ακόμη ένα time out, 20-16, προηγείται ο Ολυμπιακός σταθερά μπροστά πλέον του ΠΑΟ. Για να δούμε πώς θα εξελιχθεί το τελευταίο κομμάτι της, του πρώτου σετ. Καλησπέρα στο φίλο τον Φώτη που είναι εδώ σκυλός και σήμερα, έτσι παρά το βόλι. Δεν έχουμε κανένα ματσάκι σήμερα, Φώτη, στο στοίχημα. Αργότερα κάτι θα γίνει, αύριο βέβαια πολλά περισσότερα. Καλησπέρα και στην Ελισάβετ στην Γερμανία, άσε την Deutschland και έλα εδώ θα πω εγώ. Λοιπόν, έτσι υπάρχει ενδιαφέρον στο βόλεϊ και για τους φίλους του ΠΑΟ και όχι μόνο βέβαια. FM καίνω τα μηνύματά σας στο 545-26 για να επικοινωνήσετε μαζί μας. Επαναλαμβάνω, πέρα από το μάτς του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ, στις 8 η ώρα υπάρχει αναμέτρηση του Ηρακλή με τον Παναθηναϊκό. Πάμε και πάλι στην Ροδογιάννη. Ο Ολυμπιακός κατάφερε να πάρει τον τελευταίο πόντο με τον Ιβάνεν, 21-16. Ξανά στο συμπέντε η Ερυθρόλευκη. Λέγαμε και πριν ότι πρέπει να βγάλει μια αντίδραση με 2-3 συνεχόμενους πόντους ο ΠΑΟΚ για να μπει δυνατά στο παιχνίδι. Ο Βαλκίρης τώρα σηκώνει για τον Κουμεντάκη. Ούτε τώρα ο Κουμεντάκης τελειώνει την φάση. Ο Αλεξίες στο καθί βγάζει άμυνα ο Κωνσταντινίδης. Ο Βαλκίρης σηκώνει ξανά για τον Κουμεντάκη. Ούτε τώρα ο Κουμεντάκης. Ο Αλεξίες βγάζει την άμυνα. Τρέχει και ο παίκτης του Ολυμπιακού. Τελικά πόντος για τον ΠΑΟΚ. Δεν ήταν καλή υποδοχή του Αλεξίες. Ούτε ο Τρίσκα κατάφερε να γυρίσει μπάλα συνέχεια. Παίρνει τον πόντο ΠΑΟΚ 21-16. Και 21-17 τώρα με τον τελευταίο πόντο. 21-17, αλλαγή για τον ΠΑΟΚ. Βγαίνει ο Βαλκίερς, μπαίνει ο Σακόγλου, βγαίνει ο Τσίκοφ, μπαίνει ο Τερζής. Αυτή είναι μια αλλαγή την οποία λίγο πολύ συνηθίζει ο κύριος Ρίτσι. Εκεί στο 20-17, στο 22-20, στο 22-19. Για να δούμε τώρα αν θα δουλέψει. Time out όμως από την πλευρά του Ολυμπιακού. Ξανά ο λόγος σε εσάς. Ωραία, 21 έγινε Γιάννη, τα λέμε και πάλι σε λίγο για το φινάλε αυτού του πρώτου σετ, πολλά τα time out, τελευταία στη σκακέρα πλέον και οι δύο προπονητές, 21-17, αν και ακόμη είμαστε στο πρώτο σετ, προφανώς τίποτα δεν θέλουν να πέσει κάτω οι δύο προπονητές, ναι, δύσκολα να σε λένε Παμινόνδα φίλε Φώτη. Έτσι ο διαιτητής της αναμέτρησης, σπάνιο το όνομα, ο κύριος Επαμινώνδας Γεροθόδωρος. Λοιπόν, 21-17 χάνει ο ΠΑΟΚ στην Ρόδο από τον Ολυμπιακό. Οι παίκτες των δύο ομάδων μπαίνουν κανονικά στον αγωνιστικό χώρο, προς το τερέν. Πάμε και πάλι στον Γιάννη Παρασκευαίδη. Γιάννη. Ο Κουμεντάκης τώρα είναι στο σερβίς για τον ΠΑΟΚ.
Άσο ζητάει ο ΠΑΟΚ, out λέει ο Ολυμπιακός, out λέει και ο ρέφερι, βίντεο ζητάει ο κύριος Ρίτσι. Τώρα θα ζητήσω τη δικιά σου βοήθεια να μου πεις τα νέα πριν αποφασίσουν οι διαιτητές, ναι. Αν η μπάλα ήταν μέσα. Για να δούμε, άμα μας το δείξουν, γιατί πάει και λίγο πίσω η εικόνα. Λοιπόν... Για να δούμε. Ναι, δεν δείχνει κάτι, δυστυχώς. Στο 21-10. Ναι. Δυστυχώς δεν δείχνει κάτι ακόμα η τηλεόραση. Για να δούμε, ο διαιτητής επιστρέφει, δεν τον βλέπω τώρα, τον βλέπω. Ο πόντος είναι για τον... Για να δω... Για τον ΠΑΟΚ, όπως το κατάλαβα. Για τον Ολυμπιακό τελικά είναι ο πόντος. Out τελικά χρειάζεται να το σερβίς από πλευράς ΠΑΟΚ η ρέφερη. Τώρα δείχνει... δύσκολη... Έξω, ναι, έξω. Έξω, ναι. Ναι. Ο τελικής τώρα σηκώνει για τον Σακόγλου. Λοκ πάνω στο Σακόγλου, στο πρώτο καρφί που επιχειρεί στο παιχνίδι ο Σακόγλου δέχεται τον μπλόκο από τον Πετρέα. Time out τώρα από τον κύριο Ρίτσι, το σκορ είναι στο 23-17. Μάλιστα, ακόμα ένα time out. Δύο πόντους θέλει ο Ολυμπιακός για να κατακτήσει το πρώτο σετ. 23-17 πλέον προηγείται με αυτόν τον νέο πόντο που σημείωσε προφανώς και πλέον είναι το φαβορί για να πάρει αυτό το πρώτο σετ. Ναι, αλλά φυσικά δεν τελειώνει κάτι ακόμη και αν το κατακτήσει. Το θέμα είναι να βρουν τον καλό τους αυτό οι παίκτες του ΠΑΟΚ για τα επόμενα σετ. Ακούτε πάντα τον ημιτελικό κυπέλου ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό, πρώτος ημιτελικός, γιατί ο δεύτερος είναι στην συνέχεια ανάμεσα στον Ηρακλή και τον Παναθηναϊκό στην Ρόδο. Οι παίκτες των δύο ομάδων είναι και πάλι έτοιμοι. Πάμε στην Ροδογιάννη. Στο σερβίς τώρα ο Στεφάνου, όχι, ο Ιβάνεν για τον Ολυμπιακό. Αποδοχή από τον Εσωτηρίου, Τεζή σηκώνει για τον Σακόγλου. Ωραία ο Σακόγλου. Ρίχνει και μια... Ρίχνει και μια βρισιά ο Σακόγλου. 23-18. Για να δούμε αν θα μπορέσει ο Τεζής, ο Σακόγλου και ο Σωτηρίου να δώσουν αυτό το κάτι παραπάνω που θέλει ο ΠΑΟΚ, δηλαδή να πιέσει λίγο παραπάνω την υποδοχή του Ολυμπιακού. Μέχρι στιγμής δεν έχει πιέσει καθόλου την υποδοχή του Ολυμπιακού ο ΠΑΟΚ. Πελεκούδας, όταν δίνεις δώρο όμως να το σερβίς, τι να κάτσουμε να συζητήσουμε. 24-18, σετ πόλη για τον Ολυμπιακό. Άστοχο σερβίς από τον Πελεκούδα. Πρέπει να τα αποφύγει αυτά τα λάθη ο ΠΑΟΚ. Τώρα μια μικρή διακοπή, διότι οι διαιτητές κάτι λένε εκεί μεταξύ τους. Για να δούμε. Όχι, εντάξει. Θα κάνουν και τις αλλαγές υπέρ του Ολυμπιακού. Το σκορ είναι στο 24-18 λοιπόν, μετά το λάθος που έκανε ο Πελεκούδας. Πρέπει να δούμε λίγο διαφορετικά πράγματα. Πρέπει να δούμε λίγο μια διαφορετική διαχείριση του ΠΑΟΚ μέσα στον αγωνιστικό χώρο ή στο τάραφο για την ακρίβεια από τον κύριο Ρίτσι. Δηλαδή, για δύο μήνες ο Μαρτίνης ήταν εξαιρετικός. Ήταν ο ακραίος ο οποίος έλεγε ότι είναι τρελός στην επίθεση, ότι είναι ασταμάτητος και ότι έχει πρόβλημα στην υποδοχή. Αλλά το τελευταίο διάστημα βλέπουμε ότι δεν το χρησιμοποιεί πάρα πολύ. Πρέπει λίγο να κάνει μερικές αλλαγές. Κακή υποδοχή τώρα εδώ από τον Κουμεντάκη. Τρέχει να σώσει ο Κωνσταντινίδης. Ο Σωτηρίου απλά θα περάσει την μπάλα για τον ΠΑΟΚ. Χαμένη ευκαιρία τώρα εδώ για τον δικέφαλο. Καθί από τον Ολυμπιακό. Βγάζει μπλοκ ο Τακουρίδης. Πόντος για τον ΠΑΟΚ. Με αυτό το μπλοκ του Γιάννη Τακουρίδη. 24-19. Αλλαγή για τον ΠΑΟΚ. Βγαίνει ο Τερζής. Μπαίνει ο Ουτσίκο. Για την επίθεση λογικά. Για την άμυνα με συγχωρείτε. Για να δούμε τώρα εδώ αν καταφέρει ο ΠΑΟΚ να βγάλει ένα μπλοκ. Το σκορ είναι 24-19. Ο Σακόγλου είναι στο σερβίς για τον ΠΑΟΚ. Για να δούμε αν θα καταφέρει ο Σακόγλου να πετύχει κανέναν άσο. Στο σερβίς η μπάλα από τον Σακόγλου. Ο ΠΑΟΚ δίνοντας 4-5 δώρα από το σερβίς, μη πιέζοντας την υποδοχή του Ολυμπιακού καθ' όλη τη διάρκεια του πρώτου σετ, γνωρίζει την ήττα στο πρώτο σετ με 25-19.
επιστροφή και πάλι εδώ στη Ρόδο σε περίπου 5-6 λεπτά για το δεύτερο σετ. Έγινε, Γιάννη, τα λέμε και πάλι σε λίγο. Αυτά από το πρώτο σετ ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ. 1-0 το πήραν οι Ερυθρόλευκοι, ήταν καλύτεροι στο πρώτο σετ. Γιάννη, μιας που έχουμε 5-6 λεπτά και λέω να πάμε σε ένα διάλειμμα, ούτως ή άλλως δεν υπάρχει κάτι το ιδιαίτερο και επανερχόμαστε πάλι με το δεύτερο σετ. Επαναλαμβάνω, ο Ολυμπιακός κατέκτησε το πρώτο, προηγείται με 1-0, αλλά η συνέχεια ελπίζουμε να είναι διαφορετική. Εδώ είμαστε, ακούτε πάντα Λίμπερο 107,4, πήραμε μία ανάσα, ξεκίνησε όμως το δεύτερο σετ στην Ρόδο. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, πάμε εκεί, πάμε στον Γιάννη Παρασκευάιδη. Γιάννη. Συνέχεια λοιπόν εδώ από την Ρόδο. Θυμίζω στους φίλους ακροτές που πήγανε τώρα στην παρέα μας ότι ο ΠΑΟΚ έχασε το πρώτο σετ 25-19, αλλά στο δεύτερο σετ οι παίκτες του Ντανιέλ Ρίτσι έχουν πει εξαιρετικά. Αυτή την ώρα ο ΠΑΟΚ προηγείται με 0-4 του Ολυμπιακού. Παραλαμβάνω, τυπικά γηπεδούχος είναι ο Ολυμπιακός. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ λοιπόν στο δεύτερο σετ 0-4. Σερβίς τώρα από τον ΠΑΟΚ. Δύσκολη υποδοχή εδώ τον Ολυμπιακό. Αλλά δεν κατάφερε τώρα εδώ ο Σαφράνοβιτς να σταματήσει τον Ράουβετσεβιτς και ο Ολυμπιακός μείωσε σε 1-4. Λοιπόν το σκορ. Υποδοχή βγαίνει από τον ΠΑΟΚ. Ο Σαφράνοβιτς σηκώνει για τον Ουτσίκοφ. Δεν ήταν η καλή πάσα του Ισραηλινού. Έβγαλε αμήνα ο Ολυμπιακός. Τώρα το μπλοκ από τον Ουτσίκοφ. Ξανά ο Ολυμπιακός στην επίθεση. Πάει να πάρει το πόντε ξύνα και ο Τακουρίδης δεν τα καταφέρνει. Ο Αλεξίευς στο καρφί. Μπλοκ από τον Τακουρίδη. Μπάλα στην πλευρά του ΠΑΟΚ. Ο Κουμεντάκης απλά θα περάσει την μπάλα. Βάση διαρκείας. Ξανά ο Αλεξίευς στο καρφί. Θα πάρει όμως το μπλοκ out από τον Σαφράνοβιτς. Μειώνει ο Ολυμπιακός 2-4. ΠΑΟΚ κατάφερε να μπει δυνατό στο σετ να προηγηθεί με 0-4. Τώρα μειώνουν οι Ερυθρόλευκοι σε 2-4. Πρέπει να πιέσει πάρα πολύ την υποδοχή του Ολυμπιακού ο ΠΑΟΚ και να μην δώσει φθηνά δώρα από το σερβίς. Το πρώτο σετ έδωσε 7 δώρα. Τώρα άλλο ένα δώρο. Καλά η υποδοχή του ΠΑΟΚ και στη συνέχεια δεν δυσκολεύεται ο Μπέμε να μειώσει για τον Ολυμπιακό. Σειρά λοιπόν του Ολυμπιακού να τρέξει ένα σερί 3-0. 3-4 το σκορ. Ο Ράουβεντεβιλ είναι τώρα στο σερβίς. Ο δοχείο Κουμεντάκης, Βαλκίες σηκώνει για τον Σαφράνοβιτς. Πρέπει να βρήκε. Όχι, λένε οι διαιτητές. 4-4. Δεν ξέρω αν θα δώσει replay και αν μπορεί να με βοηθήσει. Αλλά έχω την εντύπωση ότι πρέπει να βρήκε τα ακροδάκτυλα του Αλεξίου, το καρφί του Σαφράνοβιτς. Το παιχνίδι συνεχίζεται. 4-4 λοιπόν. Το δεύτερο σετ, Ο Κουμεντάκης σηκώνει. Βαλκίες για τον Νουτσίκοφ. Έβγαλε άμυνα ο Ολυμπιακός, ξανά από την επίθεση. Πρώτος χρόνος εδώ από τον Κουμεντάκη, πόντος για τον ΠΑΟΚ. 4-5 το σκορ λοιπόν. Να δούμε για κάποιον πρώτο χρόνο από τον ΠΑΟΚ. Θυμάμαι στο πρώτο σετ αν είχε πρώτο χρόνο ο ΠΑΟΚ. 3. Όπως βλέπω εδώ στις σημειώσεις μου. Για να δούμε αν θα μπορέσει να κάνει αυτό το σετ παραπάνω. Έγινε το σερβίς από τον ΠΑΟΚ. Ολυμπιακός τώρα στην επίθεση. Μπλοκ από τον Κουμεντάκη, ο οποίος γυρνάει με ένα παγωμένο ύφος και κοιτάει την κερκίδα του Ολυμπιακού. Μπλοκ από τον Κουμεντάκη. 4-6. Ξανά ο δικέφαλος στο συν 2. Αναλαμβάνω για ακόμη μια φορά μέχρι να σκουπιστεί και το Τάραφλεξ. Το πρώτο σετ έληξε 25-19 υπέρ του Ολυμπιακού. Στο δεύτερο σετ ο ΠΑΟΚ προηγείται με 4-6. Σαφράνοβιτς το σερβίς τώρα για τον δικέφαλο του Βορρά. Σαφράνοβιτς μαδεύει τον Στεφάνου. Δεν ήταν καλή υποδοχή του Στεφάνου. Βγαίνει ένα πρώτο μπλοκ από τον ΠΑΟΚ, ξανά ο Ολυμπιακός στην επίθεση, Αλεξίε, βγάζει άμυνα εκεί πέρα ο Κουμεντάκης, Βαλκίες, καρφί από τον Κουμεντάκη, μπορεί να βγάλει άμυνα ο Ολυμπιακός, πήγαμε να φάμε και την μπάλα, νομίζω θα με δει την τηλεόραση τώρα, 4-7, ξανά στο συν 3 ο ΠΑΟΚ, μετά από αυτή την τελευταία φάση, για να δούμε μήπως ο ΠΑΟΚ ανεβάσει ακόμη περισσότερο την απόδοσή του. Πρέπει να συνεχίσει το ίδιο όπως είπα, να πιέζει πάρα πολύ την υποδοχή του Ολυμπιακού. Νέο λάθος όμως εδώ στο σερβίς από τον ΠΑΟΚ. 5-7. Θα ήθελα άμα δώσει η καρτέλα της ΕΡΤ
συνολικά τα λάθη του ΠΑΟΚ από το σερβίς να τα μεταφέρουμε. Γιατί εκεί κρίθηκε το πρώτο σερβίς. Το πρώτο σερβίς εκεί κρίθηκε. Τα λάθη του ΠΑΟΚ στο σερβίς. Μόλις το είπες, το εμφάνισε Γιάννη. Ένα χαμένο σερβίς για τον Ολυμπιακό, 8 για τον ΠΑΟΚ. Πραγματικά. Και μόλις ο Ολυμπιακός έκανε το δεύτερο χαμένο σερβίς. 5-8 πρώτο τεχνικό time out, το ΠΑΟΚ στο συν 3. Αν θέλετε το λόγο για... Ωραία, ναι, πάρε μια ανάσα. Γιάννη, ξεκίνησε καλύτερα ο ΠΑΟΚ σε αυτό το δεύτερο σετ. Προφανώς και πρέπει να συνεχίσει ανάλογα για να το κερδίσει, για να ισοφαρίσει 1-1. Θυμίζουμε, ο Ολυμπιακός το πήρε το πρώτο σετ. Ήταν σχεδόν σε όλη τη διάρκεια μπροστά και το κατέκτησε. Τώρα όμως το δεύτερο, ο δικέφαλος είναι λίγο πιο σοβαρός. Προφανώς πρέπει να περιορίσει τα λάθη του για να ξεπεράσει. Έτσι, να ισοφαρίσει σε πρώτη φάση και στη συνέχεια να γυρίσει το μάτς. Δείχνει προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά δεν έχει τελειώσει κάτι. Πρέπει να διατηρήσει αυτό το καλό προφίλ και στο υπόλοιπο του δεύτερου σετ. Εδώ βλέπουμε πόντι από επίθεση 14, Ολυμπιακός 19, ο ΠΑΟΚ, 3 μπλοκ. Και οι δύο ομάδες, 2 άσοι από τον Ολυμπιακό, 1 για τον ΠΑΟΚ. Λάθη αντιπάλου, 11 λέει για τον Ολυμπιακό, 4 για τον ΠΑΟΚ. Τέλος πάντων, ξεκινά και πάλι το παιχνίδι. Αλλαγή σχητάλης εδώ στην κονσόλα, φεύγει ο Γιάννης Τσάτσης. Ο Βασίλης Καβαδίας θα πάμε παρά μέχρι και το υπόλοιπο. Πάμε και πάλι στην Ρόδο, πάμε στον Γιάννη Παρασκευάη. Γιάννη. Επιστρέψαμε λοιπόν, 5-8 ο ΠΑΟΚ στο δεύτερο σετ είναι μπροστά, ο Τακουρίδης ο σερβίς, υποδοχή τον Ολυμπιακό, ο Πετρέας πάει να πέρασει με τη μία, βγάζει η άμυνα ο ΠΑΟΚ, καρφί από το κουμεντάκι, θα πάρει και το block-out, πόντος για το ΠΑΟΚ, 5-9. 5-9, το συν 4 ξανά ο ΠΑΟΚ, θυμίζω στους φίλους τους ακροατές που μπήκανε τώρα στην παρέα του Λίμπερο 107,4. Δεύτερο σετ ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε με 0-4, ο Ολυμπιακός μείωσε σε 3-4. ΠΑΟΚ το έκανε μετά 5-8 και τώρα 5-9. Ξανά τώρα ο Τακουρίδης στο σερβίς για τον ΠΑΟΚ. Παραλίγο ο Τακουρίδη. Δεν μπορεί όμως εδώ ο Κουμεντάκης να σταματήσει τον ο Ιβάνεν, ο οποίος θα πάρει το block out. 6-9 το σκορ λοιπόν. 6-9 λοιπόν. Δεύτερο σετ. Ο Ιβάνεν πηγαίνει να κάνει το σερβίς τώρα για τους ερυθρόλευκους. Για να δούμε. Σημαδεύει τον Κωνσταντινίδη, ο οποίος βγάζει την υποδοχή. Ο Βαλκίες σηκώνει για τον Ουτσίκοφ. Τρομερό καρφί από τον Ουτσίκοφ. Λίγει σε τα δάχτυλα του ο Ιβάνεν. 6-10. Ο ΠΑΟΚ ξανά στο συν 4. Για να δούμε. Ο Ουτσίκοφ τώρα στο σερβί για τον ΠΑΟΚ. Ήρθε η ώρα για να νάσω. Παραλίγο. Ο Στεφάνου βγάζει με δυσκολία. Χάλασε όμως η υποδοχή του Ολυμπιακού. Ο ΠΑΟΚ στην επίθεση, ο Κουμεντάκης έπρεπε να τον τελειώσει εδώ ο Κουμεντάκης τώρα, αφού ήταν δώρο. Ο Ολυμπιακός στην επίθεση τώρα, το Ελεκτίεφ θα πάρει τον πόντο. Όταν χαλάει μια υποδοχή από ένα σερβίς, στην προκειμένη περίπτωση ο Τσίκοφ έκανε το σερβίς και ο Στεφάνου δεν μπόρεσε να βγάλει την άμυνα, η μπάλα πέρασε στην πλευρά του ΠΑΟΚ, πρέπει οι παίκτες του ΠΑΟΚ να τελειώνει τη φάση. Δηλαδή αυτά είναι αυτονόητα. Γιατί με τέτοιες φάσεις τους τελειώνεις και ψυχολογικά. 7-10 ο ΠΑΟΚ παραμένει μπροστά. Βγάζει ωραία εδώ ο Κωνσταντινίδης. Βάλει και σηκώνει και τον Πελεκούδα. Δεν τελειώνει τη φάση ο Πελεκούδας. Ο Ιβάνεν με ένα πλασέ βγάζει άμυνα όμως ο Βαλκίες πολύ ωραία. Σαφράνοβι σηκώνει για τον Κουμεντάκη. Ούτε τώρα ο Κουμεντάκης. Ξανά Βαλκίες. Ξανά Πελεκούδας τώρα. Έξαλλος πανηγυρισμός από τον Πελεκούδα. 7-11. Στα 11 ο ΠΑΟΚ ξανά αυξάνει την διαφορά. Πρέπει να παραμείνει στο ίδιο τέμπο ο δικέφαλος του Βορρά. Το είπαμε και στην αρχική σύνδεση, δεν είναι μεγάλη διαφορά των δύο ομάδων. Και ο ΠΑΟΚ έχει το υλικό για να το αποδείξει. Κουμεντάκι στο σερβίς. Ο Στεφάνο έβγαλε με δυσκολία, ο Ιβάνεν το καρφί. Out το καρφί το Ιβάνεν. Out δίνει τώρα και ο διευθυντής. 7-12. Συνεχίζει ωραία ο ΠΑΟΚ. Σε αυτό το δεύτερο σετ. Και εδώ είναι η διαφορά. Ότι μέχρι στιγμής στο 7-12 έχει δώσει μόνο ένα πόντο το σερβίς και επίσης έχει πιέσει σε όλα τα καρφιά την υποδοχή και σε όλα τα σερβίς την υποδοχή του Ολυμπιακού. Κατάμε τη γραμμή εδώ στη Ρόδο.
25-19 έληξε το πρώτο σετ υπέρ του Ολυμπιακού. 7-12 είναι το δεύτερο σετ υπέρ του ΠΑΟΚ. Ο Ρίτσι, ο οποίος συνεχίζει με την ίδια έτσι εξάδα όπως στο πρώτο σετ. Ο Κουμεντάκης έχει 9 πόντους, 8 ο Τσίκοφ, 5 Τακουρίδης, 1 Σακόγλου. Είναι ο Κουμεντάκης έχει 9, ε. Ναι, ναι. Ο Κουμεντάκης οπότε ξεπέρασε και τον Τσίκοφ. Ναι, όντως. Γιατί ο Τσίκοφ ήταν πολύ θετικός στους πρώτους 10 πόντους του ΠΑΟΚ, δηλαδή ήταν το σκορ 12-10. Η πρώτη 10 πόντοι ήταν νομίζω η πέντε του Τσίκοφ. Είχε πάντως το πρώτο σε 4. Να δούμε τώρα. Για να δούμε τι θα γίνει. 7-12 λοιπόν, ο ΠΑΟΚ μπροστά. Ο Κουμεντάκης του σερβίς τώρα για τον ΠΑΟΚ. Μπροστά η Ανανάσο Κουμεντάκης για τα δύο λάθη που έκανε από το σερβίς. Δεν θα γίνει τώρα. Ο Ιβάνης στο καρφί. Δεν μπόρεσε και ο Τσίκο και ο Κουμεντάκης να βγάλουν άμυνα. Καλό όμως και του Κουμεντάκη. Ρίσκαρε, έβαλε αρκετή δύναμη. Παραλίγο να διαβάσω, δεν ήρθε όμως. 8-12 το σκορ. Στο δεύτερο σετ υπέρ του ΠΑΟΚ. Ο Πετρέας στο σερβίς τώρα για τον Ολυμπιακό. Για να δούμε εδώ τον Πετρέα, ο οποίος επέστρεψε στην Ελλάδα μετά από 5 χρόνια στη Γαλλία. Καρφί από τον Πελεκούδα, έξαλλος πανηγυρισμός από τον Πελεκούδα και τον Ουτσίκο, παρέα οι δυο τους. 8-13, διαφορά παραμένει στο συν 5 για τον δικέφαλο του Βορρά. Για να δούμε. 8-13 το σερβίς. Ο Πελεκούδας για τον ΠΑΟΚ, για να δούμε τον έπειρο κεντρικό, σημαδεύει τον Στεφάνου. Δεν μπόρεσε εδώ να βγάλει άμυνα ο ΠΑΟΚ, πόντος για τον Ολυμπιακό. 9-13 το σκορ στο δεύτερο σετ. Ο Ντρίσγκα τώρα πάει για το σερβίς, ο Πολωνός πασαδόρος του Ολυμπιακού. Γίγη υποδοχή ωραία από τον ΠΑΟΚ. Καρφί τώρα από τον Τακουρίδη. Μπλόκα τον Ολυμπιακό. Ξανά ο ΠΑΟΚ στην επίθεση. Ο Κουμεντάκης σηκώνει για τον Ουτσίκο. Δεν μπόρεσε ο Ουτσίκο να πάρει τον πόντι του μπλοκάουτ. Ο Ολυμπιακός στην επίθεση. Παράβαση πρέπει να δώσει εδώ πέρα, αν κατάλαβα καλά. Στο φιλέ στον Τακουρίδη. Πρέπει να ήταν παράβαση αυτό. Φιλέ τελικά. Οπότε παράβαση έδωσε τον Τακουρίδη ο διαιτητής. Ο Ολυμπιακός τώρα κάνει ένα σερί 2-0. Πρέπει να αντιδράσει ο ΠΑΟΚ. Το σκορ είναι 10-13 υπέρ του δικεφάλου. Δεν πρέπει να δώσει άλλο αέρα στους παίχτες του Ολυμπιακού. Οι παίχτες του Ρίτσι. Out το σερβίς εδώ από τον παίχτη του Ολυμπιακού. Δωράκι για τον ΠΑΟΚ. 10-14 το σκορ. Οδεύουμε προς το δεύτερο τεχνικό time out σιγά σιγά. Έγινε το σερβίς από τον Valkyers. Δύσκολη ήταν η υποδοχή του Στεφάνου. Ο Ράουβερντιγκ θα πάρει και το πόντο για τον Ολυμπιακό σε αυτό το καρφί. 11-14. Διαφορά ξανά στους τρεις. Κάτι λέει εκεί ο Ρίτσι με τον Ουτσίκο. Κάποιες οδηγίες από τον Ιταλό τεχνικό του ΠΑΟΚ στον Βούλγαρο Διαγώνιο. Έγινε το σερβίς, υποδοχή από τον Μαρτίνες Γιόν που πήγε στο παιχνίδι. Μαρτίνες Γιόν και καθαρίζει τη φάση. Είναι αυτό που λέγαμε πριν, ότι ο Γιόν είναι ένας παίχτης ο οποίος επιθετικά είναι πάρα πολύ καλός. Την υποδοχή έχει μερικά θέματα ο Μαρτίνες Γιόν, αλλά εφόσον πάρει ψυχολογία τότε δεν σταματάει. Μαρτίνες Γιόν λοιπόν τώρα στο σερβίς για τον ΠΑΟΚ. Ο Ολυμπιακός έβγαλε την υποδοχή, ο Αλεξίεφ στο καρφί, ο Τακουρίδης προσπάθησε για το μπλοκ, δεν τα κατάφερε, ο Αλεξίεφ πήρε το μπλοκ out, το σκορ στο 12-15. Για τον ΠΑΟΚ αυτή την ώρα αγωνίζονται οι εξής, ο Τίκοφ, Βάλκιερς, Τακουρίδης, Κουμεντάκης, Κωνσταντινίδης και Μαρτίνες. 12-15. Μαρτίνες, υποδοχή, δεν ήταν καλή, ο Ολυμπιακός έχει την επίθεση. Μπλοκ από τον Ουτσίκο, η μπάλα όμως είναι out. 13-15 το σκορ, πρέπει να δείξει χαρακτήρα σε αυτό το σημείο πάω. Αυτό καταλαβαίνει και ο κύριος Ρίτσι και παίρνει γρήγορα το time out.
Ωραία, τα λέμε και πάλι σε λίγο. 13-15 ο ΠΑΟ κάνει μια προσπάθεια ο Ολυμπιακός να μειώσει, είναι ένα καθοριστικό σημείο αυτού του δεύτερου σετ, να διατηρηθεί ο δικέφαλος μπροστά, να έχει μια διαφορά σχετική για να πάρει το σετ. Είναι σε καλή κατάσταση, αλλά βλέπουμε αυτή την απάντηση του Ολυμπιακού στις τελευταίες φάσεις. Γι' αυτό και ο Ντανιέλε Ρίτσι ζήτησε και πήρε το time out ο προπονητής του ΠΑΟ για να κόψει αυτόν τον ρυθμό που είχαν αποκτήσει σε αυτές τις φάσεις οι παίκτες του Ολυμπιακού που είχαν πάρει το πρώτο σετ. 1-0 προηγούνται οι Ερυθρόλευκοι. Μπροστά στο δεύτερο ο ΠΑΟΚ με 15-13. Σταθερά μπροστά, αλλά η διαφορά έχει μειωθεί στην απόσταση των δύο πόντων. Για να δούμε πώς θα κυλήσει αυτό το δεύτερο σετ. Οι παίκτες των δύο ομάδων μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο. Πάμε και πάλι στον Γιάννη Παρασκευάη. Γιάννη. Ο Μπέμ έκανε το σερβίς. Εντελώς άστοχο σερβίς από τον Γερμανό κεντρικό του ΠΑΟΚ. 13-16. Δεύτερο τεχνικό time out. Ο λόγος ξανά σε εσάς. Ωραία. Νέο time out στο παιχνίδι αυτό. 13-16 μπροστά ο δικέφαλος στο βόλι που υπάρχει το τεχνικό time out πέρα από αυτά που παίρνουν οι προπονητές. 13-16 μπροστά ο ΠΑΟΚ σε αυτό το δεύτερο σετ στις 8 η ώρα. Προφανώς μπορεί να πάρει και λίγο αργότερα να ξεκινήσει ο άλλος ημιτελικός ανάμεσα στον Ηρακλή και τον Παναθηναϊκό. Πρέπει να τελειώσει πρώτα αυτός ο αγώνας για να μπουν μετά οι δύο ομάδες. Από ό,τι φαίνεται ίσως να αργήσει, καθώς στο ίδιο γήπεδο θα γίνει ο ημιτελικός ανάμεσα στον Ηρακλή και τον Παναθηναϊκό που είναι προγραμματισμένος για τις 8. Βέβαια μπορεί να τελειώσει πιο νωρίς αυτό το μάτς ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό. Θα το δούμε βέβαια στην συνέχεια. Ακόμα είμαστε αρκετά νωρίς στον αγώνα. Μόλις 1-0 είναι το παιχνίδι μπροστά ο Ολυμπιακός και βαδίζουμε σιγά σιγά προς την ολοκλήρωση του δεύτερου σετ με τον δικέφαλο να είναι μπροστά. Πάμε να ακούσουμε την συνέχεια του αγώνα. Πάμε στον Γιάννη. Έλα Γιάννη. Επέστρεψαν μόλις οι δύο ομάδες. Ο Τακουρίδης πηγαίνει στο σερβίς για τον ΠΑΟΚ. Για να δούμε. Τώρα θα ξεκινήσει ο παίκτης του ΠΑΟΚ το σερβίς. Έγινε το σερβίς, ο Ολυμπιακός έβγαλε την υποδοχή. Μπλοκ από τον Κουμετάκη. Ωραίο μπλοκ εδώ από τον Κουμετάκη. 13-17. Ο ΠΑΟΚ ξανά στο συν 4. Ξανά τώρα το Ακουρίδη στο σερβίς για τον ΠΑΟΚ. Με 13-17 στο δεύτερο σετ ο ΠΑΟΚ είναι μπροστά. Τώρα θα ξεκινήσει ο Γιάννης Τακουρίδης για τον ΠΑΟΚ για τον σερβίς. Μαντεύει τον Στεφάνου, η άμυνα όμως. Νέο μπλοκ από τον Κουμετάκη μαζί με τον Πελεκούζα. Νέο μπλοκ για τον ΠΑΟΚ. 13-18. Δύο συνεχόμενα μπλοκ από τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Και ο δικέφαλος τώρα στο συν 5. Νέο time out τώρα, αυτή τη φορά από την πλευρά του Ολυμπιακού. Ωραία, αυτή τη φορά time out από πλευράς του Ολυμπιακού, βλέποντας τον ΠΑΟΚ να είναι μπροστά. Τι ακούμε τώρα. Χαμήλωσε τον Βασίλη λίγο και τον ήχο από την Ρόδο. Έτσι, αρκετή φασαρία ούτως ή άλλως στο παιχνίδι με τους φίλους του Ολυμπιακού. Φαίνονται πιο ήσυχοι τώρα σε αυτό το δεύτερο σετ. Κανονικά μέσα στο γήπεδο, ενώ άλλα είχαν συμφωνηθεί. Έτσι τα συζητούσαμε και στο ξεκίνημα της αναμέτρησης. Υπήρχε μια ένταση στο ξεκίνημα, αλλά υπάρχει αγώνας και ο ΠΑΟΚ πάει να ισοφαρίσει σε 1-1. Έχει όμως ακόμη δρόμο και το δεύτερο σετ. Ξεκινάει τώρα το υπόλοιπο του και πάμε στην Ρόδο. Γιάννη. 13-18 ΠΑΟΚ μπροστά. Ο Γιάννης Τακουρίδης είναι στο σερβίς τώρα για τον ΠΑΟΚ. Συνεχίζει μάλλον για την ακρίβεια. Για να δούμε τον Γιάννη Τακουρίδη.
Καλό ήταν, τον Αλεξίευσε, σημάδευσε. Λάθος από τους παίχτες του Ολυμπιακού, με τη βοήθεια βέβαια και του Πελεκούτα, που έβαλε εκεί το χέρι του όσο χρειαζόταν. Πόντος για τον ΠΑΟΚ, 13-19. Ο ΠΑΟΚ αυξάνει τη διαφορά στο συν 6 και πρέπει να κρατήσει το ίδιο τέμπο, επιτρέψτε μου να πω, μέχρι το τέλος του αγώνα. Συνεχίζει ο Τακουρίδης στο σερβίς για τον δικέφαλο. 13-19, δεύτερο σετ εδώ πέρα στην Ρόδο. ΠΑΟΚ προσπαθεί να σοφαρίσει τα σετ, καθώς έχασε το πρώτο με 25-19. Out το σερβίς εδώ του Τακουρίδη. Θα βάζει με τον εαυτό του. ...14-19 λοιπόν, ο Ιβάνεν πάει τώρα για το σερβίς. Βγήκε η υποδοχή από τον ΠΑΟΚ, ο Βαλγκύρης σηκώνει για τον Μαρτίνες. Λάθος, τραγικό λάθος εδώ από τον Μαρτίνες. Λάθος όμως στο οποίο όχι ότι έφταιγε, δεν είχε την τύχη, γιατί έκανε το καρφί από την πίσω ζώνη. Η μπάλα χτύπησε ελάχιστα πάνω στο φιλέ, ελάχιστα εκατοστό, αλλά ήταν αρκετό για να μην περάσει στην πλευρά του Ολυμπιακού. Δώρο όμως τώρα από τον Ιβάνεν στον ΠΑΟ, καθώς κάνει λάθος στο σερβίς. 15-20 η διαφορά παραμένει στο συν 5 για τον ΠΑΟ. Ο Ουτσίκοφ τώρα στο σερβίς για τον δικέφαλο του Βορρά. Για να δούμε τον Ουτσίκοφ. Out. Out σερβίς του Ουτσίκοφ. Περίμενα μήπως δεν είδα εγώ καλά. Λάθος από τον ΠΑΟΚ, τέτοια λάθη πρέπει να τα αποφύγει ο διέφαλος. 16-10 πλέον το σκορ. Λοιπόν το σκορ. Βγήκε υποδοχή από τον ΠΑΟΚ, σηκώνει Βαρχίες. Για ποιον? Για τον Αχαμάντο Μαρτίνες, ο οποίος σε σηκώνει την κερκίδα. Την κερκίδα που βρίσκεται στα αριστερά και η οποία στην αρχή ήταν όλη συνολικά με τον Ολυμπιακό. Τώρα έχει λίγη ώρα που υπάρχουν 10-15 έτσι οικογένειες. Ξέρω εγώ, άρχισαν τώρα να στηρίζουν το ΠΑΟΚ. Θα ζούμε όλα εδώ στη Ρόδο. 16-21. Ο Κουμεντάκης είναι στο σερβίς τώρα για το ΠΑΟΚ. Δεν έχουμε παιχνίδι ακόμα. Ακούω παράπονο τώρα τον τεχνικό του Ολυμπιακού που παραπονιέται στον διαιτητή. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο. Σε τι δεν συμφωνεί. Και ενώ είναι πόση ώρα όρθιος και παραπονιέται, δεν τον έχουν βγάλει ούτε κίτρινη κάρτα. Ο Στιβαχτής τώρα πήγε κοντά και στον ρέφερι. ...16-21... Συνέχεια στο παιχνίδι, Κουμεντάκης. Νέο δώρο από το ΠΑΟΚ στο σερβίς. Μετά τον Ουστίκοφ στο σερβίς και από το Κουμεντάκης. 17-21. 17-21 στο δεύτερο σετ. Δεν χρειάζεται να χάνει την ψυχραιμία του ο ΠΑΟΚ. Ο Πετρέας τώρα πάει για τον Ολυμπιακό να κάνει το σερβίς. Για να δούμε. Βγαίνει η υποδοχή από τον Μαρτίνες, Βαλκίερς, Ουτσίκοφ. Όχι, βγήκε η άμυνα από τον Ολυμπιακό. Ο Ζουπάνης στο καθί, βγάζει άμυνα όμως ο ΠΑΟΚ. Βαλκίερς, σηκώνει για τον Μαρτίνες. Του Ασέντου Μαρτίνες δεν είναι καλό. Βγάζει ο Ολυμπιακός, τη Βαχτής. Εδώ όμως ο Βαλκίερς κάνει την παράβαση. Μόντος για τον Ολυμπιακό, 18-21. Ο Ολυμπιακός μαζεύει τη διαφορά από τους 5, τη ρίχνει πλέον στους 3. Τώρα που ο ΠΑΟΚ έχει την υποδοχή, πρέπει να τελειώσει οπωσδήποτε τη φάση. 18-21, Πετρέας στο σερβίς. Βγάζει ο Μαρτίνες, Βαλκίερ με το Μαρτίνες. Ωραίο ο Μαρτίνες, παίρνει έξυπνα το φάουλ, 18-22 για τον ΠΑΟΚ. Ακόμα 3 πόντους χρειάζεται ο δικέφαλος για να σοφαρίσει. ...18-22. Ο Τερσής τώρα
στο παιχνίδι στη θέση του Πελεκούδα. Τερζή στο σερβίς. Για να δούμε τον Τερζή. Με το φλό του σερβίς. Την βαχτίζει, βγάλε. Ο Ράβεντεβιτ πήρε τον πόντο για τον Ολυμπιακό. 19-22 για την ακρίβεια πήρε το block out ο παίκτης του Ολυμπιακού. Το σκορ είναι 19-22. Για να δούμε τώρα. Τώρα στο σερβίς πηγαίνει ο Ζουπάνης, ο Νίκος ο Ζουπάνης του Ολυμπιακού. 19-22 το σκορ του ΠΑΟΚ. Βγάζει δύσκολη υποδοχή ο Κουμεντάκης. Καρφί από τον Μαρτίνες. Δεν μπορεί να πάρει τον πόντο γιατί έβγαλε ο Αλεξίεφ υποδοχή. Και τώρα ξανά ο Λάουτεβιτ πήρε τον πόντο για τον Ολυμπιακό. 20-22 και όπως είναι λογικό ο κύριος Ρίτσι ζητάει και παίρνει γρήγορα γρήγορα το time out. Ωραία. Υπάρχει το time out από τον τεχνικό του ΠΑΟΚ. Βλέποντας τον Ολυμπιακό να μειώνει αρκετά σε 20-22 και πάει να γίνει ντέρμπι αυτό το δεύτερο σετ που ήλεγχε, είναι η αλήθεια, ο Δικέφαλος σε μεγάλο βαθμό. Να δούμε αν θα αυτοκτονήσει σε αυτό το δεύτερο σετ. Κερδισμένη πόντι 45 για τον Ολυμπιακό, 41 για τον ΠΑΟΚ. Τρία μπλοκ ο Ολυμπιακός, 6 έχει ο ΠΑΟΚ, 2 άσοι για τους ερυθρόλευκους, 1 για τον ΠΑΟΚ, 15 τα λάθη για τον ΠΑΟΚ, 8 αν πρόλαβα να δω καλά για τον Ολυμπιακό. Πάμε στην Ρόδο, έλα Γιάννη. Υποδοχή από τον Μαρτίνες, ο Βαρκίες σηκώνει για τον Ουσίκοφ, Ουσίκοφ τελειώνει τη φάση, 20-23, 2 πόντους μακριά από το 1-1 στο θέμα ΠΑΟΚ, 20-23. Θυμίζω πως ο Ολυμπιακός είχε πάρει το πρώτο σετ με 25-19, 20-23 ο Δικέφαλος, ο Βαλκίες τώρα στο σερβίς για τον ΠΑΟΚ. Βαλκίες, καλό είναι. Α, ελάχιστα out το σερβίς του Βαλκίες. Εδώ ο Βέλγος Παστατόρος του Δικέφαλου ρίσκαρε. Καλό ήταν το σερβίς, αλλά δεν του έκανε το χατήρι μπάλα. 21-23. Για να δούμε τώρα τον Ράβερντικ, θα κάνει το σερβίς για τον Ολυμπιακό, 21-23 το σκορ. Κουμεντάκης, Βαλκίες, Ουτσίκοφ, δεν μπόρεσε ο Ουτσίκοφ να πάρει το πόντο, ο Ολυμπιακός είναι στην επίθεση, θέλει προσοχή τώρα εδώ από το ΠΑΟΚ. Πρέπει να υπάρχει κάνει παράβαση εδώ ο Αλεξίεφ, όχι. Για να δούμε τι έχει, ναι. Έχει κάνει παράβαση. Καλά είδα. 21-24. Μπέρδεψε λίγο ο διαιτητής μέχρι να το δώσει. Έχει κολλήσει ο φωτεινός πίνακας. Πήγε 21-25. Γελάσανε και γελάσανε με αυτό. Για να δούμε πώς είναι τώρα ο 25ος πόντος. Έγινε το σελίδα το ΠΑΟΚ. Δεν είναι άσος. Παραλίγο εκεί ο Τσίκοφ το μπλοκ. Διαμαρτύρεται για βίντεο. Ζητάει βίντεο μάλλον ο Τσίκοφ. Θεωρεί πως ο Αλεξίεφ έχει κάνει παράβαση. Το σκορ είναι παγωμένο στο 22-24. Είναι τώρα στον διευθυντή εκεί πέρα ο Τσίκοφ, ο Τακουρίδης. Ο Τακουρίδης φεύγει, πάει στο Ρίτσι και ακυρώνει το βίντεο. Δεν μπορώ να καταλάβω. Προσπαθεί να ηρεμήσει και τον Τσίκοφ ο... Αθήνα ερεμίζει τον Ουτσίκοφ ο Τακουρίδης. Το σκόρ είναι 22-24. Ο Χριστοφιδέλης μπήκε στο σερβίς, μπήκε για να κάνει το σερβίς για τον Ολυμπιακό. Τώρα θα κάνει ο Χριστοφιδέλης το σερβίς. Ο ΠΑΟΚ τώρα στην επίθεση Βαλκίερς. Μαρτίνες! 1-1 στα σετ ο ΠΑΟΚ. 22-25. Ο Δικέφαλος του Βορρά ισοφαρίζει τα σετ, φέρνει το παιχνίδι στα ίσα. Θα δούμε ένα μεγάλο παιχνίδι σήμερα. Επιστροφή και πάλι σε 5-6 λεπτά. Έγινε Γιάννη, σε 5-6 λεπτά και θα επανέλθουμε. Ευκαιρία Βασίλεια, κάνουμε ένα break, μιας που είμαστε και 6.30. Έτσι, όπως έλεγα και πριν, δεν υπάρχει ούτως ή άλλως και κάτι το ιδιαίτερο αυτήν την ώρα. Πολλά περισσότερα στην συνέχεια. Πάμε για ένα μικρό break. 1-1
το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ και επανερχόμαστε με την έναρξη του τρίτου σετ. Ωραία, εδώ είμαστε. Πήραμε και την απαραίτητη ανάσα. Ακούτε πάντα Λιμπρό 107,4. Έχουμε συχνές συνδέσεις με την Ρόδο και όπου διεξάγεται το Final Four του Κυπέλου 1-1 ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό. Ξεκίνησε το τρίτο σετ. Πάμε και πάλι εκεί. Πάμε στον Γιάννη Παρασκευαίδη. Συνδέσαμε λοιπόν εδώ στο κλειστό στην Ρόδο που ούτε ίντερ δεν έχει. Είναι η διοργάνωση της ΕΟΠΕ εδώ στη Ρόδο. 1-1 λοιπόν στο τρίτο σετ οι δύο ομάδες. Ο Ολυμπιακός τώρα στην επίθεση. Προσπαθεί να βγάλει εκεί άμυνα ο Σίτοφ. Δεν μπόρεσε. Πόντους για τον Ολυμπιακό. 2-1. Θυμίζω για τους φίλους ακροατές του Λίμπερο 107,4 που πήγανε τώρα στην παρέα μας. Ο Ολυμπιακός πήρε το πρώτο σετ 25-19. Ο ΠΑΟΚ πήρε το δεύτερο σετ 22-25. Ο Ιβάν είναι τώρα στο σερβίς για τον Ολυμπιακό. Έβγαλε την υποδοχή ο Κουμεντάκης. Ήταν καλή όμως η μπάλα είναι στον Ολυμπιακό. Ο Αλεξίες στο καθί βγάζει με την πατούσα κυριολεκτικά ο Τσίκο. Λάθος εδώ όμως στην συνεννόηση μεταξύ των παιχνών του ΠΑΟΚ. Τζάμπα απότος εδώ. 3-1 μπροστά ο Ολυμπιακός αυτή την ώρα. Λοιπόν η Ερυθρόλευκη μπροστά. Ξανά ο Ιβάνεν στο σερβίς. Βγάζει εδώ ο Μαρτίνες. Δεν ήταν καθόλου καλή. Λάθος της συνέχεια για Βαλκίας. Κάνει υπέρβαση. 4-1 το σκορ. Ο ΠΑΟΚ ο οποίος έχει βάλει τον Μαρτίνες στην θέση του Πεντάκη για να αυξήσει την επίθεση και την αποτελεσματικότητα του μάλλον στην επίθεση. Αλλά υπάρχει αυτό το ρίσκο λίγο στην υποδοχή. Υποδοχή τώρα από τον Κωνσταντινίδη. Ο Μαρτίνες γυρνάει για τον Κουμεντάκη. Τριπλό μπλοκ πάνω στον Κουμεντάκη. 5-1. Εάν δεν πάρει τώρα time out ο Ρίτσι, πότε θα πάρει. Το πήρε το time out. Επιστροφή σε 20 δευτερόλεπτα και πάλι. Ωραία. Δεν ξεκίνησε καλά ο ΠΑΟΚ σε αυτό το τρίτο σετ. Δεν θυμίζει την εικόνα που είχε στο δεύτερο, όπου ισοφάρισε κιόλας. Έτσι με τον Ολυμπιακό να μπαίνει λίγο πιο αποφασισμένο. Αποφασισμένο σε αυτό το τρίτο σετ. 1-1. Είμαστε εκεί με τον Ολυμπιακό να προηγείται με 2-1. Στις 8 ο άλλος ημιτελικός ανάμεσα στον Ηρακλή και τον Παναθηναϊκό. Με τον Ηρακλή να παρουσιάζεται σαν φαβορή σύμφωνα με τις αποδόσεις που είδα νωρίτερα. Θα το δούμε φυσικά. Θα ακούσετε και εκείνο το παιχνίδι. Έτσι, ούτως ή άλλως σήμερα υπάρχει πολύ βολή στην επικαιρότητα και αύριο μεθαύριο έχουμε και τα υπόλοιπα αθλήματα. Ξεκινά και πάλι το παιχνίδι. Πάμε στη Ρόδο. Γιάννη. Μόλις μείωσε ο Τακουρίδης για τον ΠΑΟ. 5-2 το σκορ αυτή την ώρα. Σε αυτό το τρίτο σετ εδώ στο κλειστό της Ρόδου. Για να δούμε. Ο Βάλκιες πηγαίνει τώρα στο σερβίς για τον ΠΑΟΚ. Βάλκιες. Τώρα θα ξεκινήσει ο παίκτης του ΠΑΟΚ. Καλό ήταν εκεί, δυσκόλεψε τον Αλυσίεφ. Δεν μπορεί να βγάλει υποδοχή ο Μαρτίνες. Πόντος για τον ΠΑΟΚ. Εδώ ο Αλυσίεφ έδωσε δύο καλές λύσεις για τον Ολυμπιακό. Πρέπει όμως να δώσει απάντηση και ο ΠΑΟΚ. 6-2 το σκορ. Πόντος για τον ΠΑΟ, χαμένο σε δίσκο τώρα τον Ολυμπιακό, 6-3. Προσπαθεί ο Κωνσταντινίδης και ο Τακουρίδης να ξυπνήσουν λίγο τους παίκτες του ΠΑΟ. Παίξτε με μυαλό, φωνάζει ο Τακουρίδης. Καταλαβαίνω από την κίνηση που έκανε. Το Μεντάκης τώρα στο σερβίς, καλό ήτανε. Ο Πετρέας στο καρφί βγάζει άμυνα όμως ο Βαλκιές. Ο Κωνσταντινίδης σηκώνει για τον Κουμεντάκη. Δεν ήταν καλό το τελείωμα του Κουμεντάκη. Αλεξίεφ τώρα μπλοκ από το ΠΑΟ. Ξανά Ολυμπιακός στην επίθεση. Πετρέας ξανά άμυνα ο Βαλκιές. Μαρτίνες μπλοκ. Ο Βαλκιές βγάζει Ουτσίκο φλασέ. Επιτέλους πόντος. Πόντος για τον ΠΑΟ. Εδώ έχουμε όμως το παίχτη του Ολυμπιακού να πηγαίνει πάνω στον διαιτητή. Πηγαίνει πάνω στον διαιτητή εδώ πέρα παίκτης του Ολυμπιακού.
Τι μπορεί να για ζήτησε να δούμε. Εδώ ο Τρίσκα εκτός αυτού, δεν ξέρω τώρα, δεν δέχτηκε ότι ήταν πόντος, ότι έσκασε η μπάλα στο έδαφος από το πλασί του Τσίκο. Αν δεν δει κόκκινη σε αυτή τη φάση, σε ποια φάση θα δει? Και δεν βλέπει ούτε την κάρτα. Έγινε γι' αυτό. Ναι, θεώρησε ότι βρήκε αυτό στην μπάλα και ότι δεν... Μα ναι. Απειλητικά, όταν θέλει απειλητικά πάνω στο διαιτητή, είναι κόκκινη κάρτα τώρα. Τι θα πάθουμε τους κανονισμούς, δηλαδή ξαφνικά από την αρχή πάλι. Ας δει όποιος θέλει το βίντεο replay. Η μπάλα σκάει από το πλασέ του Τσίκοφ και τρελαμένος σαν τάβρος έχει πάνω στον διαιτητή. Δεν είναι εδώ ζούγκλα, βόλε είναι. 7-4 το σκορ. Διαφορά στους 3 πόντους. Πάω προς Αθήνα την ροκανίσει. Ο Πετρέας στο σερβίς. Out το σερβίς του Πετρέα. Καλό αυτό για τον ΠΑΟΚ. Για να δούμε. 7-5 το σκορ. Ο Τακουρίδης θα πάει στο σερβίς για τον ΠΑΟΚ. Έγινε το σερβίς από τον Ιάννη Τακουρίδη. Πρέπει να βγει εδώ μια άμυνα. Δεν μπόρεσε να βγάλει άμυνα ο Βάλκιερς. 8-5, πρώτο τεχνικό time-out στο τρίτο σετ. Οι δύο ομάδες 1-1 στο σετ. Επιστροφή και πάλι σε λίγο. Okay, Ολυμπιακός μπροστά με 8-5, πρώτο τεχνικό time-out. Ολυμπιακός που ξεκίνησε καλύτερα σε αυτό το τρίτο σετ. Είναι από το ξεκίνημα μπροστά στο σκορ, αλλά δεν είναι τόσο μεγάλη η διαφορά πλέον και φυσικά μπορεί να ανατραπεί. 8-5 μπροστά η Ερυθρόλευκη. Ο Ολυμπιακός που είχε κατακτήσει το πρώτο σετ εδώ και κάποιοι χωροί στην Ρόδο. Κύριε Αγίου Βασίλη. Ωραία πράγματα. Λοιπόν, ας ανοίξουμε λίγο τα... Εντάξει, τώρα την πήρε την κάμερα, τέλος πάντων. 1-1 λοιπόν, με τον Ολυμπιακό να παίρνει το πρώτο σετ. Ο δικέφαλος ισοφάρισε με 25-22 και πλέον ο Ολυμπιακός είναι μπροστά στο τρίτο σετ με 8-5. Να δούμε την εξέλιξη του στην συνέχεια. Στο στοίχημα δεν υπάρχει κάποιο παιχνίδι που αξίζει της αναφοράς μας. Στην συνέχεια από τις 7-7.30 και μετά κάτι κινείται, είναι η αλήθεια, στην Ευρώπη. Ξεκινά και πάλι το παιχνίδι, πάμε στην Ρόδο. Έλα Γιάννη. Έπαιζαν λοιπόν οι δύο ομάδες, ο Τρίσγκα είναι στο σερβίς για τον Ολυμπιακό. 8-5 το σκορ. Στο τρίτο σετ, 1-1 στα σετ οι δύο ομάδες. Για να δούμε τώρα, υποδοχή από τον Κουμεντάκη. Βάλκιες. Σηκώνει και το Μαρτίνες, μπλοκ πάνω στο Μαρτίνες όμως από τον Ιβάνεν. Δεν ξέρω αν έφτασε η ώρα να ξαναμπεί ο Σαφράνοβιτς ή αν έχει κάποιο θέμα. Δεν δείχνει πάντως να έχει κάποιο θέμα ο Σαφράνοβιτς. Κανονικά είναι εκεί στους αναπληρωματικούς μαζί με τον Τεζίρη και τον Στίγκα του Συντηρίου. Ά, δούμε. Ο Μεντάκης στην υποδοχή τώρα για τον ΠΑΟΚ, ο Βαλγίδες τρέχει, σηκώνει για τον Τσίκοφ. Άουτ όμως το καρφί του Τσίκοφ. ΠΑΟΚ δίνει δώρο, ακόμα ένα πόντο, 15, διαφορά στους 5 την ώρα. Είναι ακόμα νωρίς το... Είμαστε, μάλλον πολύ νωρίς ακόμα στο σετ. Πρέπει λίγο να βγάλει την καλή εικόνα που είχε στο δεύτερο σετ ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή να πιέσει το σερβίς, να πιέσει το μπλοκ, να πιέσει την υποδοχή του Ολυμπιακού που δεν έκανε ούτε τώρα. Ο Μεντάκης για τον Βάλκερς, ο Τσίκοφ. Δεν το πήρε το μπλοκ ο Τσίκοφ. Απλά περνάνε την μπάλα υπέρ του Ολυμπιακού, Κωνσταντινίδης, Βάλκιερς, Πελεκούδας, Κουμεντάκος, Γινέπερ, Πελεκούδας ήτανε. Πόντος για τον ΠΑΟΚ, 16. Στις 4 η διαφορά, ο Τσίκοφ τώρα πηγαίνει στο σερβίς για τον δικέφαλο. Για να δούμε τώρα, ΠΑΟΚ ο οποίος έχει αρκετή ώρα να πετύχει σε κάποιον άσο. Μήπως ήρθε τώρα η ώρα, ο Τσίκοφ στο σερβίς, βγάζει ο Αλεξίεφ την υποδοχή. Δεν έχει απάντηση όμως ο ΠΑΟΚ στο καρφί του Ράζβιτ. Δεν υπάρχει υποδοχή εδώ πέρα. Πόντος για τον Ολυμπιακό. 11-6. Ο Τσίκοφ δίνει κάτι οδηγίες εδώ πέρα τώρα στον Κουμεντάκη και στον Μαρτίνες.
Τώρα θα γίνει το σερβίς από τον Ολυμπιακό. Ο Μεντάκης, ο Βάλκιερς, ο Μαρτίνες. Δεν πήρε το block out ο Μαρτίνες. Ο Αλεξίεφ στο καρφί. Μπροστά σε τριπλό block. Ο Αλεξίεφ πετυχαίνει πότο. Και πετυχαίνει πότο γιατί μπορεί ο Πάοκ να είχε τριπλό block. Αλλά τα χέρια των παιχτών ήταν ανοιχτά. Υπήρχε απόσταση. Την απόσταση η οποία φάνηκε στον βηματισμό που έκαναν οι παίκτες του Πάοκ. 12-6. Τώρα εδώ ο ρέφερι περιμένει για να δέσει τα κορδόνια του Ολύμπερο του ΠΑΟΚ, ο νεαρός ο Δημήτρης ο Κωνσταντινίδης. Για να δούμε. Τώρα θα συνεχιστεί το παιχνίδι εδώ στην Ρόδο, 12-6. Στο τρίτο σετ ο Ολυμπιακός είναι που βρίσκεται μπροστά. Υποδοχή ο Μαρτίνες, Πελεκούρα στο καφί, δεν μπορεί να τελειώσει τη φάση. Λάθος όμως εδώ από τον Θαρίδη, έκανε πιαστό ο παίκτης του Ολυμπιακού, ο λίπερο του Ολυμπιακού. Πόντος για τον ΠΑΟΚ, 12-7. Ο Τερσής μπαίνει στο παιχνίδι, βγαίνει ο Τσίκοφ, ο Μαρτίνες βγαίνει από το παιχνίδι, μπαίνει ο Σαφράνοβιτ. Ο Βάλκιερς βγαίνει από το παιχνίδι, μπαίνει ο Σακόγλου. Αυτή την ώρα ο ΠΑΟΚ είναι με Σαφράνοβιτς, Σακόγλου, Πελεκούδα, Κουμεντάκη, Κωνσταντινίδη και Πασαδόρο τον Θάνο Τερζή. Για να δούμε. Σαφράνοβιτς περιμένει το κύριο από τους ρέφερι για να κάνει το σερβίς. Κάτι έγινε, δεν μπορώ να καταλάβω. Κάτι έγινε στην πλευρά τώρα που παίζει ο Ολυμπιακός, από πίσω έχει τα παράθυρα και από εκεί περνάει ο ήλιος, με αποτέλεσμα να χτυπάει πολύ πως τα πρόσωπα των παιδιών του ΠΑΟΚ. Ναι, όντως φαίνεται και από την κάμερα αυτό. Δεν γίνονται, έδειξαν, όμως, γίνονται και αυτά. Να νοιάζονται και πολύ. Δεν πήγαν καν στον κόπο, απλά πήγε λίγο πίσω και κοίταξε. Ο Σαφράνοβιτς παρόλα αυτά κάνει τον άσο και τον ΠΑΟΚ μετά από αρκετή ώρα. Για να δούμε αν μπορεί να πετύχει άλλο έναν. Δεν θα γίνει. Ο Ολυμπιακός έβγαλε την υποδοχή. Ο Αλεξίεφ καρφί. Βγάζει υποδοχή ο Κωνσταντινίδης με τον νόμο. Ο Ολυμπιακός σαν την επίθεση. Ο Αλεξίεφ βγάζει όμως άμυνα ο ΠΑΟΚ με διπλό μπλοκ. Σαφράνοβιτς σηκώνει και το Κουμεντάκι. Κουμεντάκης δεν μπορεί να τελειώσει τη φάση. Τώρα ξανά Κουμεντάκης και τελειώνει τη φάση. Απίστευτος πόντος εδώ από τον ΠΑΟΚ. Έκταλου η πανηγυρική από τους παίκτες του κεφάλου. 12-9. Να που ο ΠΑΟΚ ροκανίζει τη διαφορά με αυτές τις αλλαγές που έγιναν από τον κύριο Ρίτσι. Και ας τα βλέπει τώρα ο τεχνικός του Ολυμπιακού και ζητάει γρήγορα γρήγορα ο Μπενίτεθ Φερνάντο Μουνιώθ το time out. Οπότε σε περίπου 20 δευτερόλεπτα και πάλι εδώ. Έγινε ακόμη ένα time out αυτή την φορά από πλευράς Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ να προσπαθεί να μείνει κοντά και να κάνει την αντεπίθεση του, να περάσει μέχρι και το τέλος του τρίτου σετ μπροστά. Χάνει τώρα 12-9, αλλά δεν είναι μια αποτρεπτική διαφορά για να τρέψει στην συνέχεια. Για όσους συντονίστηκαν τώρα στην παρέα μας, 1-1 είναι τα σετ. Στον ημιτελικό κυπέλου κρίνεται το κύπελο αυτές τις ημέρες στο βόλεϊ. Σήμερα έχουμε τους ημιτελικούς. Για να δούμε ποιες ομάδες θα πάρουν το εισιτήριο για τον τελικό. Στις 8 η ώρα ο Ηρακλής παίζει με τον Παναθηναϊκό. Αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ παίζει με τον Ολυμπιακό. Ξεκίνησε το παιχνίδι. Πάμε στη Ρόδο. Γιάννη. Ο Αλεξίεφ πήρε τον πόντο για τον Ολυμπιακό. Πρέπει να βρει τρόπο ο ΠΑΟΚ να το σταματήσει τον Αλεξίεφ. Έχει δημιουργήσει μεγάλη ζημιά σε αυτό το παίκτη του Ολυμπιακού. Εντελώς άστοχο σερβίς τώρα εδώ το παίκτη του Ολυμπιακού. Δεν είδα ποιος ήταν. Πήγε να σκοτώσει άνθρωπο εδώ πέρα, κυριολεκτικά με αυτό το σερβίς. Θα το δεις και εσύ τώρα από την τηλεόραση. Ναι, όντως. Το 8, το νούμερο 8 ήτανε. Γίνεται για αυτά. Το 8 είναι ο Μπέμο, ο Γερμανός, ο κεντρικός. Ο Πελεκούντας τώρα στο σερβίς για τον ΠΑΟΚ. 13-10, να που ο ΠΑΟΚ ξαναμπαίνει στο παιχνίδι. Και για να δούμε αν μπορεί να μειώσει ακόμη περισσότερο, αλλά ο Πελεκούντας εδώ κάνει το σερβίς και σημαδεύει το φιλέ. Δεν θα περάσει την μπάλα. Πόντος για τον Ολυμπιακό. Το σκορ είναι πλέον στο 14-10 σε αυτό το τρίτο σετ.
Ο Ιβάνος ο Σερβίς βγάζει ο Κωνσταντινίδης. Ο Τερζής σηκώνει πανέμορφα για τον Σακόγλου. Πήρε το μπλοκάο τον Σακόγλου. 14-11. Ξανά η διαφορά στους τρεις πόντους. Για να δούμε. Ο Σακόγλου τώρα πήγε στο σερβίς για τον ΠΑΟΚ. Θέλει τώρα προσοχή σε αυτό το σημείο. Έπρεπε να δώσουν άλλα δώρα. Σακόγλου. Περάσει την μπάλα. Ο Πετρέφ με τη μία βγαίνει υποδοχή από τον ΠΑΟΚ. Τερζής. Σακόγλου. Τι έδωσε τώρα εδώ. Πάτησε σε γραμμή λένε οι διευθυντές του Σακόγλου. Δεν μπορεί να το πιστέψει ο Σακόγλου γιατί έκανε ένα τρομερό χτύπημα. Πακουρίδης εκεί πέρα δίπλα του προσπαθεί να τον ανεβάσει την ψυχολογία. Ο πόντος είναι για τον Ολυμπιακό. Καλό το χτύπημα. Πάτησε όμως γραμμή ο παίκτης του ΠΑΟΚ. 15-11. Υποδοχή τώρα από τον Κουμεντάκη. Ο Τερζής βγάζει για τον Κουμεντάκη. Πόντος για τον ΠΑΟΚ 15-12. Ο ΠΑΟΚ είναι μες στο παιχνίδι, είναι πολύ κοντά. Λίγο παραπάνω το πιστεύει και να σταματήσει κατά λάθη ειδικά από το σερβίς. Και θα τα καταφέρει να πάρει την πρόκληση. Ο Κουμεντάκης τώρα στο σερβίς για τον ΠΑΟΚ. Ο έμπειρος ακραίος. Βασικό μέλος της τεχνικής μας ομάδας τα τελευταία χρόνια. Ο Αλεξίδης ήταν αυτός που έκανε την υποδοχή. Πρώτος χρόνος εδώ από τον Πετρέα. 16-12. Ο Ολυμπιακός πηγαίνει στο δεύτερο τεχνικό time out με μια διαφορά 4. Okay, νέο time out. Ξανανοίγει λίγο την απόσταση ο Ολυμπιακός. 16-12 προηγείται του ΠΑΟΚ, φτάνοντας σιγά σιγά προς το τέλος της, του τρίτου σετ, με τις δύο ομάδες να ξεχωρίζουν στα σετ που κατέκτησαν. Και στο πρώτο Ολυμπιακός ήταν σταθερά μπροστά, στο δεύτερο ήταν ο ΠΑΟΚ αυτός που ξεχώρισε από την αρχή και ισοφάρισε σε 1-1. Και στο τέλος σετ υπάρχει ομάδα που έχει μια απόσταση, αυτός είναι ο Ολυμπιακός. Για να δούμε αν θα επιβεβαιώσει αυτό που λέμε, αν θα πάρει προβάδισμα στο παιχνίδι ή αν θα αντιδράσει ο ΠΑΟΚ και θα κάνει αυτό στο 2-1. Προφανώς και είναι ένα πολύ καθοριστικό σετ για την ψυχολογία των δύο ομάδων. Θα είναι σημαντικό για τον ΠΑΟΚ να κάνει το 2-1. Αλλά και έτσι να μην γίνει, τίποτα δεν τελειώνει. Υπάρχει ακόμα αρκετός δρόμος για την ολοκλήρωση του αγώνα. Πολύ και διάφοροι στο γήπεδο και οι εκπρόσωποι του Ηρακλή σιγά σιγά εμφανίζονται. Ξεκινά το μάτς με τον Ολυμπιακό στο σερβίς. Πάμε στη Ρόδο. Γιάννη. Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ στο κλειστό της Ρόδου. 16-13. Ο ΠΑΟΚ μειώνει την διαφορά στους τρεις πλέον. Και βγαίνει ο Τακουρίδης. Πηγαίνει για το σερβίς τώρα για τον ΠΑΟΚ. Βγαίνει ο Τακουρίδης, ο οποίος ξεχωρίζει το σημερινό παιχνίδι. Πολύ καλό παιχνίδι από τον παίκτη του ΠΑΟΚ. Για να δούμε τώρα το σερβίς που θα επιχειρήσει. Τακουρίδης. Υποδοχή από τον Αλεξίεφ. Πόντος για τον Ολυμπιακό. 17-13. Ξανά στο συν 4 η Ερυθρόλευση. Υποδοχή από τον Κωνσταντινίδη τώρα, Τερζή, Σαφράνοβιτς, πόντος για τον ΠΑΟΚ, όχι. Παράβαση λένε εδώ οι διευθυντές του Σαφράνοβιτς, απογοητευμένος ο Ισραηλινός. 18-13, Ολυμπιακός από το πουθενά, ξανακάνει μια διαφορά 5 ποντών. Υποδοχή από τον Κουμεντάκη, ο Τερζής για ποιον, για τον Κουμεντάκη ξανά. Δεν μπόρεσε να πάρει τον blackout εδώ πέρα ο ακραίος του ΠΑΟΚ. Παράβαση στο φιλέ δίνει ο πίσω Τερζή. Γελάει ειρωνικά ο αρχηγός του ΠΑΟΚ. 19-13 εδώ από τον, την παράβαση που έδωσε ο διαιτητής. Βγαίνει ο Σαφράνοβιτς από το παιχνίδι. Παίρνει ο Μαρτίνες. Ο Πατακίδης έξαλλος στη γραμματεία τώρα. Ο Πατακίδης έξαλλος στη γραμματέα τώρα λέει δεν ακούτε, δεν ακούτε.
Εδώ ακούμε εμείς από το στούντιο. Που φρίζουν εν χορό. Ναι. Ούτε μία ανακοίνωση. Αυτή είναι η διοργάνωση της ΕΟΠΕ. Αυτό το φιάσκο της ΕΟΠΕ εδώ πέρα. Ούτε ίντερνετ δεν έχει. Ανακοινώσει τα μεγάφωνα για να μην βρίζουν δεν κάνουν. Γιατί δεν το κάνανε εξ αρχής στο Ρέντι δεν μπορώ να καταλάβω. Ας το κάνανε στο Ρέντι να τελειώναμε. Τουλάχιστον να μην ταλαιπωρούνταν και τόσους πολλοί κόσμους που κατέβηκε στη Ρόδο. Γιατί αυτό το σημερινό είναι ξεφτιλίκι. Διοργάνωση χωρίς ίντερνετ στο 2018 πρώτη φορά το ζούμε αυτό το πράγμα. Αναλαμβάνω, αν δεν μπορούν, υπάρχει και το Ρέντι. Ας το κάνουν στο Ρέντι. Το σκόρ είναι στο 19-13, δεν έχουμε παιχνίδι ακόμα. Και πώς θα έχουμε παιχνίδι όταν βρίζουν χορό μητέρες. Υποδοχή τώρα από τον Κουμετάκη. Περσίζει με τη μία. Ο Μετάκης επίσης, ο Ματίνης επίσης με τη μία. Πόντος για τον ΠΑΟΚ. Τα τελευταία λεπτά υπάρχουν έτσι 10-15 οικογένειες οι οποίες πανηγυρίζουν ακόμα και πιο έντονα από τους οργανωμένους του Ολυμπιακού τους πόντους του ΠΑΟΚ. Το μόνο στήριγμα που έχει ο ΠΑΟΚ αυτή την ώρα στο γήπεδο. 19-14 το σκορ. Έγινε το σερβίς από τον Τερζή τώρα. Ο Πέμπε θα καρφώσει την μπάλα. 20-14 το σκορ. Ο Ολυμπιακός είναι στο σύν 6. Στο γήπεδο πήγανε και οι παίκτες του Ηρακλή και του Παναθηναϊκού και παρακολουθούν και αυτή την αναμέτρηση. Έβγαλε την υποδοχή ο Μαρτίνες, ο Σακόγλου τώρα στο καρφί, πόντος για το ΠΑΟΚ. 20-15 λοιπόν το σκορ. Ο Μαρτίνες τώρα στο σερβίς για τον δικέφαλο του Βορρά. Τώρα θα ξεκινήσει την προσπάθειά του. Ο Αλεξίες έβγαλε. Καρφί από τον Πέμε. Άταλο καρφί από τον Πέμε. Εδώ αδράνησε η άμυνα του ΠΑΟΚ. Έπρεπε να βγει εδώ πέρα η υποδοχή. Πόντους λοιπόν για τον Ολυμπιακό. 21-15. Λοιπόν. Σερβίς στον Ολυμπιακό. Λάθος της επίσης εδώ τώρα από τον Πέμε. Πόντους λοιπόν για τον δικέφαλο του Βορρά, η διαφορά στα 5 στους 5 πόντους, 21-16. Ο Πελεκούδας τώρα πάει για το σερβίς για τον ΠΑΟΚ. Για να δούμε το κεντρικό του δικεφάλου, τι μπορεί να κάνει τώρα από το σημείο του σερβίς. Δεν έχουμε παιχνίδι ακόμα. Μπορώ να καταλάβω. Τώρα κάτι έγινε. Ο Μπέμε τώρα έχει κάποιο πρόβλημα. Κεντρικός του Ολυμπιακού. Έχει μπει ο φροντιστής μέσα. Κάποιο ψυχτικό το βάζει στο πόδι. Κάποιο τραβηματάκι μάλλον θα είχε. Τώρα ξαναπαίρνουν θέση στις δύο ομάδες. 21-16 το σκορ. Πελεκούδα στο σερβίς για τον ΠΑΟΚ. Πελεκούδας, καλό ήτανε να βγει άμυνα τώρα από το ΠΑΟΚ, βγήκε ένα μπλοκ, ξανά Ολυμπιακός στην επίθεση, δεύτερο μπλοκ από το ΠΑΟΚ, δεν πρέπει να βάλει ποτέ ο Ολυμπιακός, παραλίγο να βγάλει την άμυνα εδώ και ο Πελεκούδας στην τρίτη προσπάθεια του Πετρέα, πήρε το ποτέ ο Ολυμπιακός, 22-16, time out γρήγορα από τον Ντανιέλ Ερυθρή. Ωραία, θα επανέλθουμε και πάλι σε λίγο. Δεν πάει καλά ούτως ή άλλως. Από το ξεκίνημα είχε ο Ολυμπιακός μια διαφορά 5-1, θυμάμαι, 6-1 στο τρίτο σετ. Και πλέον είναι πολύ κοντά στο να κάνει το 2-1. Και έχουμε το time out από πλευράς προπονητή του ΠΑΟΚ. Τελευταίες στιγμές σε αυτό το τρίτο σετ, από ό,τι φαίνεται εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, ο Ολυμπιακός είναι το φαβορί για να πάρει αυτό το τρίτο σετ, εκτός κι αν υπάρχει ένα καλό σερί πόντων που θα αγχώσει, αν μη τι άλλο, τους ερυθρόλευκους. 1-1 είναι τα σετ, οι παίκτες πήγανε και πάλι γρήγορα στον αγωνιστικό χώρο. Έλα Γιάννη. Και στο Press 3 και στο Press 2 παντού πέρα. Γιάννη. Έχω κρεμάσει, είναι στο 25 λεπτά.
Γιάννη, είσαι εκεί? Ναι, έλα, εδώ με τα θέματα τα του γηπέδου. Λοιπόν, επιστρέψαμε στο Κούστα της Ρόδου. Το σκόρ είναι 22-17. Για τον ΠΑΟΚ αυτή την ώρα αγωνίζεται ο Σακόγλου, ο Κωνσταντινίδης, ο Κουμενάκης, ο Τακουρίδης, ο Ουτσίκοφ, ο Μαρτίνες. Ο Σακόγλου είναι τώρα στο σερβίς για τον ΠΑΟΚ. Για να δούμε τώρα για τον Σακόγλου, τον δεύτερο ουσιαστικά της αγώνας του ΠΑΟΚ. Καλό ήταν, δυνατό ήταν το σερβίς. Σακόγλου, κάτι υποδοχή, δεν μπορεί να προλάβει εκεί πέρα την μπάλα ο Κωνσταντινίδης. Έβγαλε πρώτα την υποδοχή ο Σακόγλου. Στη συνέχεια όμως δεν πρόλαβε να γυρίσει την μπάλα ο Κωνσταντινίδης. Πήρε τον πόντο ο Ολυμπιακός. 23-17 διαφορά. Ξανά στους 5 πόντους. Για να δούμε ποιος θα πάει τώρα για τον σερβίς στον Ολυμπιακό. Προσπαθώ να δω γιατί είναι και στην απέναντι πλευρά. Στο Φιδέλης είναι, δεν κάνω λάθος. Πρέπει να είναι ο Χριστοφιδέλης, θα βλέπω καλά. Ναι. Κώστας ο Χριστοφιδέλης είναι. Πέτρεψε στον Ολυμπιακό μετά το χαρτινό του πέρασμα από την Κηφισιά. Υποδοχή τώρα από τον Μαρτίνες. Ο Βαλκίερ σηκώνει για τον Κουμεντάκη. Πήρε το block-out ο Κουμεντάκης εδώ πέρα έξυπνα. Ωραία εδώ η προσπάθεια του Ραφαήλ Κουμεντάκη. 23-18. Και time out από τον τεχνικό του Ολυμπιακού. Είναι λογικό, έχει φτάσει το παιχνίδι σε ένα κομβικό σημείο. Ο κάθε πόντος κάνει τη διαφορά. Δεν είναι για να γίνονται επιλογές ρίσκου. 23-18 λοιπόν, ο Χάος προσπαθεί να ξαναπεί στο παιχνίδι. Για τους φίλους ακροατές του Λίμπερο 107,4 που πήγανε τώρα στην παρέα μας. Στο πρώτο σετ ο Ολυμπιακός κέρδισε με 25-19. Στο δεύτερο σετ ο Πάος κέρδισε με 22-25. Και αυτή την ώρα παίζουμε το τρίτο σετ, όπου ο Ολυμπιακός είναι μπροστά με 23-18. Επιστρέφουν σιγά σιγά οι παίχτες των δύο ομάδων. Πάω συνεχίζει με Ουτσίκοφ, Μαρτίνες, Τακουρίδη, Βάλκιερς, Κουμεντάκη και Κωνσταντινίδη. Τώρα Κουμεντάκη στο σερβίς. Καλό ήτανε. Δυσκολία εκεί ο παίκτης του Ολυμπιακού, στη βαθμή σηκώνει για τον Ελεξία, βγήκε το μπλοκ, βγάζει άμυνα ο Κουμεντάκης. Να η ευκαιρία. Κουμεντάκης. Όχι. Όταν βγάζεις υποδοχή στην κόντρα επίθεση και δεν τελειώνει την πάση, εντάξει. 24-18, σέτη πόλη για τον Ολυμπιακό, μετά τον τελευταίο πόντο του Πετρέα. Μετρέα στο σερβίς τώρα για τον Ολυμπιακό. Φιλέει η μπάλα του το σερβίς του Πετρέα. Πόντος για τον ΠΑΟΚ 24-19. Βλέπω τώρα εδώ πέρα στα στατιστικά που δίνει η Ομοσπονδία. Ο Ολυμπιακός έχει συνολικά 23 λάθη. 23 πόντους έχει πάρει από λάθος του ΠΑΟΚ και ο ΠΑΟΚ έχει πάρει 17 πόντους από τα λάθη του Ολυμπιακού. 24-19, Τακουρίδη στο σερβίς. Βγήκε η υποδοχή από τον Ολυμπιακό. Ο Τζουπάνη θα πάρει τον πόντο για τους Ερυθρόλευκους. 25-19, 2-1 στο σερβίς οι Ερυθρόλευκοι. Επιστροφή και πάλι στη Ρόδο σε περίπου 7 λεπτά. Οκ, τέλος και σε αυτό το σετ. Όπως είπαμε, ο Ολυμπιακός ήταν κοντά και το κατέκτησε αυτό το σετ. 2-1 προηγείται. Θέλει ακόμα ένα για να προκριθεί στον τελικό. Ο ΠΑΟΚ όντως πρέπει να υπερβάλλει πλέον αυτό, να είναι πολύ πιο αποτελεσματικός για να πάρει το... για να σοφαρίσει στη συνέχεια και να πάρει το παιχνίδι στο tie break. Μπιλ, πάμε για κανένα τετράλεπτο, πεντάλεπτο και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Εδώ είμαστε, επιστρέφουμε λίγα λεπτάκια μετά τις 7, ακούτε πάντα Λίμπερο 107,4 σε αυτήν την έτσι... έκτακτη εκπομπή, αν θέλετε, λόγω του Final Four του Βολή, με τον ΠΑΟΚ να δοκιμάζεται στην Ρόδο στον ημιτελικό, χάνει 2-1 στα σετ. Για να δούμε αν θα αντιδράσει, έχει σοφαρίσει το παιχνίδι και πάει μετά στο tie break, που εκεί όλα γίνονται, αλλά είναι πολύ καθοριστικό αυτό το τέταρτο σετ. Ενώ να πούμε ότι στις 8 σε περίπου μια ωρίτσα ξεκινάει
ο άλλος ημιτελικός ανάμεσα στον Ηρακλή και τον Παναθηναϊκό. Ξεκίνησε το τέταρτο σετ. Πάμε στη Ρόδο, πάμε στο Γιάννη Παρασκευαΐδη. Και πάμε να γυρίσουμε και το σετ υπέρ του ΠΑΟΚ. 3-3 λοιπόν, οι δύο ομάδες τώρα στο τέταρτο σετ. Ο Ολυμπιακός προηγείται 2-1 σετ. Αυτό σημαίνει ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει πάση θυσία να πάρει αυτό το σετ και να πάει στο tie break. Εδώ τώρα απόδειξε τον Ολυμπιακό και λίγο πιαστό μου φάνηκε η κίνηση εδώ πέρα του τέταρτου Ολυμπιακού. Δεν δίνει κάτι. 4-3 το σκορ. 4-3 λοιπόν το σκορ. Ο Αλεξίεφ είναι το σερβίς τώρα για τον Ολυμπιακό. Βγήκε υποδοχή από τον ΠΑΟΚ, ο Βαλκίες σηκώνει για τον Ουτσίκοφ. Ο Ουτσίκοφ έχει και αρκετή ώρα να φανεί, πρέπει να ανοίξει πράγματα τώρα. Δεν είναι ώρα τώρα για να μην έχει τον διαγωνισμό σου σε καλή μέρα. Πρέπει να ανεβάσει κατακόρυφα απόδοση. Τρέχει και ο Βαλκίες να γυρίσει την μπάλα. Φάση είναι σε εξέλιξη, ο Μαρτίνες απλά θα φτάσει, ξανά Ολυμπιακός στην επίθεση. Λασέδο στους ερυθρόλευκους, βγήκε άμυνα τον ΠΑΟΚ, ο Ουτσίκοφ γυρνάει. Καρφί από τον Κουμεντάκη. Πήρε το block out ο Κουμεντάκης. Πήρε το block out ο Κουμεντάκης, 4-4. Τα είδα όλα τώρα. Άκουσα τον Αλεξίεφ να βρίζει στα ελληνικά. Δεν το περίμενα αυτό. Εντάξει, Βούλγαρος. 4-4 λοιπόν το σκορ. Πρέπει, επαναλαμβάνω, να αρχίσει να ανεβαίνει λίγο ο Τσίκοφ, ο οποίος είναι τώρα στο σερβίς. Βγάζει και την υποδοχή ο Στεφάνου. Ο Ιβόνεν στο καρφί. Έκανε τον μπλόκο Μαρτίνεθ. Δεν του έκανε όμως τη χάρη μπάλα. Out βγήκε. Πόντος για τον Ολυμπιακό επομένως. 5-4 μπροστά οι Ερυθρόλευκοι. Ο Πετρέας είναι στο σερβίς τώρα για τον Ολυμπιακό. 5-4 λοιπόν, 2-1 στο σετ ο Ολυμπιακός. Τώρα θα γίνει το σερβίς από τον Πετρέα. Βγήκε η υποδοχή, ο Βαλκίες σηκώνει για τον Μαρτίνες. Ξανά από άξιν επίθεση ο Τσίκοφ σε ρόλο Πασαδόρου, Μαρτίνες. Και πόντος για τον ΠΑΟΚ. Πρέπει να κάνει εδώ παράβαση, δεν κατάλαβα καλά. Πόντος είναι λοιπόν για τον ΠΑΟΚ. Για να δούμε λοιπόν τώρα ο ΠΑΟΚ αν μπορεί να περάσει και μπροστά. Έχει το σερβίς τώρα ο δικέφαλος του Βορρά. 5-5 το σκορ, 4-4 εδώ στη Ρόδο. Έγινε το σερβίς από τον Μαρτίνες. Φυλάει παλιά στον Μπέμε, ο οποίος τελειώνει τη φάση. 6-5. Δύο ομάδες αυτό το σετ πηγαίνουν χέρι-χέρι. Έχουμε φτάσει στην κατάλληλη στιγμή όπου ο ΠΑΟΚ πρέπει να ανοίξει τι πραγματικά αξίζει. Πρέπει να αναθέσει το εισβάρος του σκορ στα σετ ειδικά. Αφήνει έξω να την μπάλα να βγει ο Κουμετάκης. Out το σερβίς λοιπόν του Αλεξίεφ. Πόντος για τον ΠΑΟΚ. 6-6. Βγαίνει ο Κωνσταντινίδης, μπαίνει ο Τακουρίδης. Ο Πελεκούδας είναι τώρα για στο σερβίς για τον ΠΑΟΚ. Για να δούμε τον Πελεκούδα τώρα. Καλό το σερβίς από τον Πελεκούδα. Σφραχνή σηκώνει για τον Ράουβιντεβιρ, ο οποίος πήρε και το πότο. Ξανά μπροστά ο Ολυμπιακός, 7-6. Έξω ο Στεφάνου. Θα περάσει στην θέση του ο Δαρίδης. Ο Λίμπερο. Σερβίς τώρα από τον Ολυμπιακό. Ο Βαλκίες για τον Τακουρίδη. Πανέμορφα ο Γιάννης Τακουρίδης. 7-7. Βλέπω μέχρι το τέλος της θα πηγαίνουμε ακριβώς έτσι. Πότο-πότο δηλαδή οι δύο ομάδες. Για να δούμε τώρα το σερβίς από πλευράς ΠΑΟΚ. Ο Βαλκίες πηγαίνει εκεί. Τώρα θα επιχειρήσει προσπάθεια του Πασαδόρου του κεφάλου. Καλό ήτανε. Μπλοκ από τον ΠΑΟΚ. Το λαβαίνει και γυναίκα Στεφάνου. Απλά θα περάσουν την μπάλα υπέρ του Ολυμπιακού. Ο ΠΑΟΚ τώρα στην επίθεση. Τακουρίδης, πόντους και το ΠΑΟΚ. 7-8. Πρώτο τεχνικό time-out του Ρονάλντο Σέτ. Το ΠΑΟΚ είναι εδώ. Έτοιμος να παλέψει και να γυρίσει την εισβάρος του κατάσταση. 2-1 σε αυτό το Ολυμπιακός. 7-8 στο τέταρτο σετ το ΠΑΟΚ. Τεχνικό time-out. Ναι. Πάμε για ένα δυνατό σετ εδώ πέρα. Ωραία, θα δούμε πώς θα πάει αυτό το σετ με τον ΠΑΟΚ. Έστω και οριακά να είναι μπροστά στο σκορ. Με 8-7 προφανώς και πρέπει να τα δώσει όλα διότι εδώ παίζονται πλέον τα πράγματα. Στο σετ αυτό πρέπει να σοφαρίσει για να το πάρει το θέμα στο tie break και να
κάνει την ανατροπή, να πάρει την νίκη που θα τον οδηγήσει στον τελικό του κυπέλου. Αλλά καλείται ακόμα να ανέβει ένα βουνό, αρχικά να πάρει αυτό το τέταρτο σετ που είναι έστω και οριακά με αυτόν τον ένα πόντο μπροστά στο σκορ 8-7 στην αναμέτρηση που γίνεται στην Ρόδο. 2-1 μπροστά στα σετ ο Ολυμπιακός, με τους παίχτες των δύο ομάδων να έχουν βγει κανονικά, να έχουν μπει μέσα στην μέσα στο τερέν για να συνεχιστεί το παιχνίδι. Πάμε και πάλι λοιπόν στην Ροδό. Έλα Γιάννη. Τώρα ο Βάλκερς ξεκινάει την προσπάθειά του για το σερφίς. Θα το κάνει. Ο Ολυμπιακός τώρα στην επίθεση με τον Αλεξίεφ. Εδώ τώρα τι έδωσε. Δεν έχει δώσει ακόμα απόφαση. Πρέπει να είναι 4 παλιές εδώ πέρα. Και ναι, είναι 4 παλιές. Πόντος για το ΠΑΟΚ και 7-9. 7-9 ο ΠΑΟΚ στο συν 2 για πρώτη φορά στο τέταρτο σετ. Ξανά ο Βάλκερης τώρα στο σερβίς. Ήρθε η ώρα για να χτίσει και μια διαφορά ο ΠΑΟΚ. Α, και εδώ ο Πέμε τύπησε πάρα πολύ ψηλά. Πήρε το πόντο 8-9. Μειώνει για τον Ολυμπιακό. Και πάει και ο ίδιος για να κάνει το σερβίς. Το για το σκορ υπέρ του ΠΑΟΚ. Ο Μπέμε τώρα στο σερβίς. Ο Μαρτίνες βγάζει. Ο Βάλκερ σηκώνει για τον Νεουτσίκο. Πόντος. 8-10 ο ΠΑΟΚ με τον Νεουτσίκο. Και το είπαμε και νωρίτερα. Ο Βούλγαρος διαγώνιος πρέπει λίγο να αρχίσει να ανεβάζει ρυθμούς. Γενικά όλη η ομάδα του ΠΑΟΚ πρέπει να αρχίσει λίγο να ανεβάζει ρυθμούς. Ένα παιχνίδι είναι. Ένας μεγάλος ημιτελικός. Αν δεν το δώσουν όλα σήμερα, τότε πότε. Κουμεντάκι στο σερβίς. Ολυμπιακός στην επίθεση, ο Αλεξίεφ, μπλοκ πάνω στον Αλεξίεφ από τον Ουτσίκο. Αν ο Ουτσίκο είναι σε καλή μέρα, ο ΠΑΟΚ δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Στο πρώτο σετ ήταν εξαιρετικός, στο δεύτερο ήταν πολύ μέτριος, στο τρίτο κάπου εξαφανίστηκε και τώρα ξαναεπιστρέφει. Κουμεντάκης, καλό και αυτό το σερβίς το Κουμεντάκη, δυνατό. Ξανά ο Αλεξίεφ. Εδώ πόντος για το ΠΑΟΚ, πόντος για το ΠΑΟΚ, Ατένα. Από τον Αλεξίεφ, εδώ τον έγινε πολύ καλά ο Τσίκοφ, τον οδήγησε πάνω στο λάθος. Τρεις πόντοι έρχονται από τον Τσίκοφ, αυτό που λέγαμε. Ο Βούλγαρος είναι μεγάλος παίκτης, για αυτά τα παιχνίδια τον έφερε ο ΠΑΟΚ και ήρθε η ώρα να αποδείξει ότι μπορεί να δώσει το κάτι παραπάνω στο δικέφαλο. 8-12 ο ΠΑΟΚ μπροστά στο συν 4, time out από τον Ολυμπιακό. Ωραία, ωραία εξελίσσεται και το σετ για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει πάρει αυτή την διαφορά των 4 πόντων, 8-12 προηγείται και δείχνει τουλάχιστον ψυχωμένος σε αυτό το κομμάτι του αγώνα για να φέρει το μάτς στα ίσα 2-2 είναι, 2-1 είναι, 2-2 θέλει να το κάνει στην συνέχεια. Στο στοίχημα δεν υπάρχει κάτι το ιδιαίτερο αυτή τη στιγμή, ένα μάτς στην δεύτερη της Τουρκίας που μπορεί να υπάρχει Αλινορντού Μανίσας Πόρτα 2-0 στο 63. Έτσι, αν βλέπω, ναι, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Το σπουδαίο σε 7.30 Braunschweig, Bielefeld και Greuther Fürth, Αρμίνια Bielefeld είναι το, και Bochum, συγγνώμη, Braunschweig, Bielefeld και Greuther Fürth, Bochum είναι τα παιχνίδια και πολλά περισσότερα βέβαια στην συνέχεια. Ξεκίνησε νομίζω το μάτς και πάλι στην Ρόδο. Ακούμε Γιάννη Παρασκευαϊδη. Έλα Γιάννη. Ο Βάλκερης έκανε το λάθος τώρα εδώ για τον ΠΑΟΚ, έδωσε δώρο από το σερβίς. 9-12 το σκορ, αλλά ο Ιβάνεν δίνει δώρο και αυτός τον ΠΑΟΚ. 9-13 out το σερβίς το οποίο επιχείρησε. 9-13 λοιπόν ο ΠΑΟΚ μπροστά στο συν 4. Για να δούμε λοιπόν. Προσπαθώ να διαχωρίσω ποιος είναι στο σερβίς για τον ΠΑΟΚ. Α, είναι ο Τακουρίτης στο σερβίς για τον ΠΑΟΚ. Βγήκε η υποδοχή από τον Ολυμπιακό, ο Ιβάνεν στο καρφί, δεν μπόρεσε εδώ να βγάλει ο ΠΑΟΚ την άμυνα μετά τον μπλοκ, πόντος για τον Ολυμπιακό, 10-13. Στους τρεις πόντους η διαφορά. Νομίζω σήμερα δεν έχουμε δει καθόλου τον Ανδρεάδη να παίζει από πλευράς του Ολυμπιακού. Και έτσι είναι, όπως με ενημερώνει και εδώ ένας συνάδελφος. Ο Αλεξίεφ έκανε το σερβίς, ο Μαρτίνες, ο Πασαδόρου, ο Τσίκο σε καρφί. Βγάζει όμως ο Δαρίδης και γυρνάει. Ο Ιβάνεν απλά θα περάσει την μπάλα.
Βαλκίες Κωνσταντινίδης, Ουτσίκοφ, Λασέτου Ουτσίκοφ, βγάζει ο Ολυμπιακός με δυσκολία, ο Αλεξίεφ γυρνάει, ο Ιβάν είναι απλά θα περάσει την μπάλα, βγάζει ο Βαλκίες. Τώρα είναι ευκαιρία, Πελεκούδας, Ουτσίκοφ, δεν θα περάσει την μπάλα, ξανά ο Πάσος στην επίθεση, Βαλκίες, Κουμπετζάκης, πόντος! Πόντος και ξεσηκώνονται οι οικογένειες στο γήπεδο υπέρ του ΠΑΟΚ. Να που ο ΠΑΟΚ βρίσκεται στην παραστάτηση, σε παραστάτηση στη Ρόδο, έστω απλώς ο κόσμος που βλέπει ότι ο ΠΑΟΚ κάνει μεγάλη προσπάθεια για να γυρίσει το σκορ και τον υποστηρίζει, κόντρα τη διοίκηση του κ. Καραμπέτσου που επέλεξε το γήπεδο να έχει μόνο οπαδούς του Ολυμπιακού. Ουτσίκοφ στο σερβίς, λάθος εδώ από τον Βούλγαρο, 11-14. Στους τρεις πόντους η διαφορά, πάω σε ρόλο οδηγού, πρέπει να σοφαρίσει, πρέπει να πάρει αυτό το σετ να κάνει το 2-2. Ακόμα ένα βριστικό σύνθημα από την Κερκίδα. Ο Πετρέας τώρα στο σερβίς για τον Ολυμπιακό. Πρέπει να είναι out η μπάλα. Όχι, είναι άσος λέει ο διαιτητής. Ο Τσίκοφ στηρίζει από τη γωνία ότι είναι out. Ζητάει βίντεο από τον Ντανιέλ Ρίτσι. Προσπαθούν να συνεννοηθούν τώρα εδώ πέρα οι παίκτες του ΠΑΟΚ με τον Ρίτσι. Ακυρώνουν τελικά το βίντεο και ο Πετρέας. Εδώ ο Πετρέας έχει προχωρήσει μια κίνηση απαράδεκτη. Χωρίς καλά να έχουν πάρει θέση οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Έκανε το σερβίς απευθείας. Έπιασε απροετοίμαστη την άμυνα του ΠΑΟΚ. 13-14. Ο ΠΑΟΚ πετάει το πλεονέκτημα που είχε των τριών πόντων. 13-14. Γρήγορα μια ανάσα για το time out που πήρε ο Ντανιέλ Ρίτσι και επιστρέφουμε. Ναι, μείωσε ο Ολυμπιακός 13-14. Πολύ γρήγορα. Η Ερυθρόλευκη είναι ένα σημείο που δεν πρέπει να χαθεί ο ΠΑΟΚ, δεν πρέπει να τον πάρει από κάτω, πρέπει να ξαναπάρει μπροστά, να αυξήσει την διαφορά. Κερδισμένοι πόντοι 85 για τον Ολυμπιακό, 77 για τον ΠΑΟΚ, 3 άσοι για τους Ερυθρόλευκους, 2 για τον Δικέφαλο, 6 μπλοκ για τον Ολυμπιακό, 7 για τον ΠΑΟΚ, έτσι τα κάποια από τα στατιστικά που βλέπω μπροστά μου. Λάθη αντιπάλου 28 για τον Ολυμπιακό, δεν προλάβα να δω, 21 για τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή περισσότερα λάθη για τον Δικέφαλο. Ξεκινά και πάλι το παιχνίδι. Πάμε στη Ρόδο, Γιάννη. Λοιπόν, εδώ οι παίκτες έτσι να γυρίσουν. Τώρα ο Πετρέας θα κάνει το σερβίς. Βγάζει υποδοχή εκεί πέρα ο Μετάκης. Πέρασμα το Παλακούτα. Ξανά η επίθεση για τον ΠΑΟΚ. Βάλκες, Πελεκούτα. Πόντος για τον ΠΑΟΚ. Ωραίο καθί εδώ από τον Πελεκούτα. 13-15. Ξανά στο Δικέφαλος. Για να δούμε αυτή την αλλαγή του Ρίτσι. Βγαίνει ο Βαλκίερς, μπαίνει ο Σακόγλου. Βγαίνει ο Τσίκοφ, μπαίνει ο Τερζής. Στο 13-15. Δεν μπορώ να καταλάβω τώρα τον Τσίκοφ για ποιο λόγο τον έβγαλε, ενώ τους τελευταίους πόντους αυτός οδηγεί το ΠΑΟΚ. Ο Ιταλός όμως έχει πολλά χρόνια εμπειρία, κάτι παραπάνω θα ξέρει από εμάς. Έγινε το σερβίς τώρα από τον Κουμεντάκη. Ο Ράουβλεβιτς πήρε το block out από τον Σακόγλου. 14-15 το σκορ αυτή την ώρα. 14-15 το σκορ υπέρ του ΠΑΟΚ. Ο Ντρίσγα είναι στο σερβίς, ο Πολωνός, για τον Ολυμπιακό. Για να δούμε τον Ντρίσγα, κάνει το σερβίς, βγάζει ωραία ο Μαρτίνεθ. Σακόγλου πλασέ, βγάζει άμυνα όμως ο Ολυμπιακός. Πρέπει να βγάλει τώρα μπλοκ ο ΠΑΟΚ, βγάζει άμυνα ο ΠΑΟΚ. Τερζής, για τον Κουμεντάκη, πόντος! Πόντος για τον ΠΑΟΚ, 14-16. Το συν 2 ο ΠΑΟΚ και δεύτερο τεχνικό time out. Οκ, νέο time out, 14-16. Ο ΠΑΟΚ προηγείται, εκεί κυμαίνεται πλέον η διαφορά. Με έναν, δύο πόντους να είναι η απόσταση. Αυτό που μετράει είναι ότι ο ΠΑΟΚ δείχνει σοβαρό σε αυτό το τέταρτο σετ και θέλει να ισοφαρίσει το μάτς, να το κάνει 2-2 και όλα να κριθούν στο tie break, όπου εκεί όποιος είναι πιο σταθερός θα πάρει το μάτς. 17 πόντι για τον Κουμεντάκη, 12 ο Τσίκοφ, 9 ο Τακουρίδης, είναι οι τρεις πρώτοι σκόρερ
για τον ΠΑΟΚ. Ο Κουμεντάκης σταθερά πρώτος στην σχετική λίστα. Δεν πρόλαβα να δω από πλευράς Ολυμπιακού τι γίνεται. Με τον, νομίζω, ναι, ο Αλεξίεφ και ο Ράουβερντινγκ να οδηγούν την κούρσα στους πόντους. Είναι αυτοί που κράβαν στο σκοράρισμα μαζί με τον Οιβόνεν. Ξανά έτοιμα τα πράγματα για να επαναρχίσει το παιχνίδι στην Ρόδο. Πάμε εκεί, πάμε στο Γιάννη Παρασκευαϊδη. 14-16 μπροστά ο ΠΑΟΚ, ο Πελεκούδας έτοιμος στο σερβίς για τον δικέφαλο του Βορρά. Τώρα θα πάρει και το κέι. Για να δούμε τώρα από τον Πελεκούδα, ο οποίος χρωστάει ένα καλό σερβίς. Πελεκούδας, καλό ήταν αυτό, χαλάει και την υποδοχή. Παραλίγο να χαλάσει και την υποδοχή του Ολυμπιακού. ΠΑΟΚ βγάζει άμυνα, ο Κουμεντάκης απλά περνάει την μπάλα. Ναούντεβικ, μπλοκ από τον ΠΑΟΚ, τριπλό μπλοκ από τον ΠΑΟΚ, έξαλλη πανηγυριστική. Έξαλλη πανηγυριστή από Σακόγλου εκεί πέρα, ο Τακουρίδης έχει τρελαθεί και φύγει πάνω στις πινακίδες. Τριπλό μπλοκ από τον ΠΑΟΚ, 14-17. 14-17 για τον ΠΑΟΚ. Πολύ ωραία φάση εδώ πέρα, ωραία και η αντίδραση των παιχτών του ΠΑΟΚ. Στο σύστημα ο ΠΑΟΚ, οι παίχτες του Ολυμπιακού παραμένουν πάνω στο ρέφερι, δεν μπορώ να καταλάβω τι ζητάνε. Αν θα ζητήσουν video challenge. Και τελικά ζητάνε video challenge. Για να δούμε τι θα δώσει. Ο ρέφερις μια πολύ κεραία φάση. Για να δούμε. Ο ρέφερι είναι και στη γραμματεία, βλέπει το βίντεο. Δεν έχουμε παιχνίδι αυτή την ώρα. Ο δείκτης έχει σταματήσει το 14-17 υπέρ του ΠΑΟΚ. 2-1 στο σέντρος Ολυμπιακός. Ακόμα δεν έχει φύγει από την γραμματεία ο ρέφερι. Τώρα φεύγει. Για να δούμε ποια θα είναι η απόφασή του. Πόντος για τον ΠΑΟΚ. Πόντος για τον ΠΑΟΚ. 14-17. Παραμένει λοιπόν η διαφορά στο συν 3 για τους ασπρόμαυρους. Ο Πελεκούδας τώρα στο σερβίς για τον ΠΑΟΚ. Για να δούμε τον Πελεκούδα τώρα. Πελεκούδας, σημαδεύει του Στεφάνου, πολύ καλό. Ο Ράντεβικ έκανε το καρφί εδώ πέρα. Ο ΠΑΟΚ φωνάζει για πόντο υπέρ του. Ο Ράντεβικ έχει πάρει την μπάλα και έχει πάει στο σερβίς. Στη γραμματεία πάνω τώρα είναι εκεί πέρα στο διαιτητή. Ο Ρίτσι, ο Κουμετάκης, ο Τακουρίδης, ο Σακόγλου έχουν πέσει όλοι πάνω στο διαιτητή. Για να δούμε τι θα γίνει εδώ. Νέο βίντεο challenge τώρα το ΠΑΟΚ. Βίντεο challenge. Για να δούμε το βίντεο challenge λοιπόν από τον ρέφερι για σχετικά με το τι θα αποφασίσει. Για να δούμε λοιπόν αν το σκορ θα γίνει, αν θα αλλάξει. Αυτή την ώρα γράφει 15-17. Ο ΠΑΟΚ διεκδικεί το πόντο. Για να δούμε τι θα δώσει. Τώρα επιστρέφει ο διαιτητής και δίνει Ολυμπιακό. Πόντο στον Ολυμπιακό δίνει. Ο Τερζής συνεχίζει να εκφράζει τα παράπανά του. 15-17 λοιπόν φίλες και φίλοι ακροτές του Λίπερο 107,4. Στο τέταρτο σετ εδώ στην Ρόδο. Τι έγινε τώρα. Αρκετά νεύρα τώρα. Ο Σίκοφ. Οι οπαδοί του Ολυμπιακού έχουν φτάσει πάνω στα κάγκελα και φτύνουν τον Ουτσίκοφ. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν σταματάει το παιχνίδι εδώ ο κύριος Ιεροθόδωρος. Πόντος από τον Κουμεντάκη. Απαράδεκτο. Οι οπαδοί του Ολυμπιακού έχουν ανέβει στα κάγκελα πάνω και τα βάζουν με τον Ουτσίκοφ. Δεν έχει πάει κανείς αστυνομικός. Οι αστυνομικοί απλά κοιτάνε. Οι αστυνομικοί, καφεδάκι, δημόσιοι υπάλληλοι, δεν μπορώ να καταλάβω πώς την έχουν δει σήμερα. Έχουν κάτσει πάνω στην
στον όροφο, δεν πλησιάζουν καν τους οπαδούς του Ολυμπιακού, δεν υπάρχουν καν αστυνομικοί μπροστά στους οπαδούς του Ολυμπιακού. Αυτό είναι το Final Four που θέλει ο κύριος Καλαπέτος. Μόνο ο Final Four της Ευρωπής μπορεί να πάρει το όνομα. Και ας το πάρει οποιοσδήποτε το πάρει το κύπελο. Τραγική διοργάνωση εδώ στη Ρόδο. Αλλά τι να περιμένεις από τους ανθρώπους που διοικούν το ελληνικό βόλεϊ, όταν η διοίκηση του κυρίου Τανατόλου έχει καταφέρει μέχρι και να ρεζιλέψει το link-up που γίνεται προς τιμή του αξεπέραστου Νίκου Σαμαρά. Πολλά νεύρα εκεί πίσω από τον πάγκο του. Δεν μπορώ να καταλάβω τώρα τι γίνεται. Απέβαλε τον Δημητρακόπουλο από τον πάγκο του ΠΑΟΚ. Τον Δημητρακόπουλο τον απέβαλε για τους κούλικα του Ολυμπιακού που έχουν κρεμαστεί σαν τα ταπιά εκεί στην Σακάκελα. Ούτε ένα σχόλιο. Δημητρακόπουλος έχει αποχωρήσει λοιπόν. Δεν μπορώ να καταλάβω εκεί πέρα μπροστά. Ποιος είναι εκεί με τα πολιτικά από την ΕΟΠΕ που προσπαθεί να... Δηλαδή είναι αστείες καταστάσεις, παιδιά. Δηλαδή δεν ξέρω τι βλέπετε από, από το τηλεοπτικό δίκτυο. Ναι. Αλλά είναι αστείο να προσπαθούν να ερεμήσουν τους οπαδούς του Ολυμπιακού. Δύο-τρεις άνθρωποι με περκουστούμια που μάλλον από την ΕΟΠΕ είναι. Και από πάνω, ακριβώς από τα κεφάλια των οπαδών του Ολυμπιακού, είναι μια δημιουργία στο ΜΑΤ. Ο ένας κοιτάει το ταβάνι, ο άλλος κοιτάει το σκορ, ο άλλος καθαρίζει το κράνος, ο άλλος απλά κάθεται, ο άλλος χαζογελάει εκεί με μια κοπέλα. Δεν μπορώ να καταλάβω. Τώρα έχουμε και μια ανακοίνωση στην αρχεία, δεν μπορώ να καταλάβω τι λέει. Όχι στα εκρηκτικά και στα διεθνικά μηνύματα. Έπρεπε να φτάσουμε στο τέταρτο σετ. Ο ΠΑΟΚ να είναι μπροστά για να φτάσει να κάνει το 2-2 και να ακούσουμε την πρώτη ανακοίνωση από τα μεγάφωνα και τα συστήματα που ακούγονται. Βγάζει υποδοχή ο ΠΑΟΚ. Ο Κωνσταντινίδης απλά θα περάσει την μπάλα. 15-18 το σκορ. Ο Αλεξίεφ στο καρφί. Πήρε τον πόντο εδώ ο Αλεξίεφ. 16-18. Θέλει ηρεμία τώρα και καθαρό μυαλό που σφέχνει του ΠΑΟΚ. Ο Ανδρεάδης, ο οποίος έχει περάσει τα τελευταία λεπτά, πάει για το σερβίς. Ανδρεάδης στο σερβίς. Παλκίες σηκώνει για τον Μαρτίνες. Λόχ πάνω στο Μαρτίνες. Ξανά πάω στην επίθεση. Καρφί από τον Κουμεντάκη. Τρέχει ο Ανδρεάδης για να γυρίσει. Απλά θα περάσουν την μπάλα υπέρ του Ολυμπιακού. Τακουρίδης, Βαλκίες, Τακουρίδης. Λόχ πάνω στο Τακουρίδη. Λόχ πάνω στο Τακουρίδη και 17-18. Ο Ολυμπιακός μαζεύει την διαφορά. Ο Ολυμπιακός λοιπόν μαζεύει τη διαφορά. Τώρα όμως ήρθε η ώρα να βγάλει τη δική του, να δώσει τη δική του απάντηση ο ΠΑΟΚ. Βαλκίερς για τον Μαρτίνες. Καλό είναι. Τρέχουν υπέρ του Ολυμπιακού για να βγάλουν άμυνα. Θα γυρίσουν απλά την μπάλα. Τέσσερις παλιές όμως. Τραγική. Τραγική επιλογή εδώ από τον Αλεξίεφ. Τραγική επιλογή. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς το σχέδιο για αυτό. Πόντος όμως για τον ΠΑΟΚ. 17-19. Ο Ολυμπιακός είχε μια πολύ δύσκολη άμυνα να βγάλει από το καρφί του Μαρτίνες που ήταν καταπληκτικό. Και ο Αλεξίεφ αντί να περάσει απλά την μπάλα και να τελειώσει και να ξαναπάει επίσης στον ΠΑΟΚ, έδωσε νέα πάσα. Έτσι έκανε μετά τις 4 παλιές. Οπότε ο πόντος πήγε στον ΠΑΟΚ. 17-19. Βρισκόμαστε στο τέταρτο σετ εδώ στο Final Four της Ρόδου και στο πρώτο ημιτελικό της διοργάνωσης ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ. Θυμίζω και τους φίλους ακροατές του Λίμπερο 107,4 που μπήκανε τώρα στην παρέα μας. Στο πρώτο σετ ο Ολυμπιακός κέρδισε 25-19, στο δεύτερο σετ ο ΠΑΟΚ κέρδισε 22-15 και στο τρίτο σετ ο Ολυμπιακός κέρδισε με 25-19. Αυτή την ώρα παίζουμε το τέταρτο σετ και ο ΠΑΟΚ είναι μπροστά με 17-19. Τυπικά γηπεδούχος είναι ο Ολυμπιακός. Επέστρεψαν οι δύο ομάδες. Ο Κουμεντάκης είναι στη σερβίς, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Καλό σερβίς του Κουμεντάκη. Χαλάει την υποδοχή του Ολυμπιακού και του Αλεξίεφ. Ουτσίκοφ. Δεν μπορεί όμως εδώ ο Ουτσίκοφ να καρφώσει την μπάλα. Έπρεπε να τελειώσει ο Ολυμπιακός την επίθεση τώρα. Αλεξίεφ. Η μπάλα βρίσκει εκεί στον ώμο του Πακουρίδη. Δεν μπόρεσαν οι παίκτες του Πάκου να βγάλουν υποδοχή. Πόντος για τον Ολυμπιακό 18-19. Η ευκαιρία όμως χάθηκε στην κόντρα επίθεση του ΠΑΟΚ με τον Ουτσίκοφ. 18-19 λοιπόν.
Ο Ιβάνεν στο σερβίς. Out το σερβίς του Ιβάνεν. Πόντος για τον ΠΑΟΚ 18-20. 18-20 λοιπόν το σκορ για τον υπέρ του ΠΑΟΚ. Για να δούμε. Ο Τακουρίδης στο σερβίς για τον ΠΑΟΚ. Για να δούμε τον Γιάννη τον Τακουρίδη που σήμερα δίνει το κάτι παραπάνω. Βέβαια ο καλύτερος παίκτης του ΠΑΟΚ σήμερα ο Κουμετάκης, μετά ο Τσίκοφ, μετά ο Τακουρίδης. Έγινε το σερβίς τώρα τον ΠΑΟΚ, ο Αλεξίεφ στο καρφί. Μπλοκ πάνω στον Αλεξίεφ από τον Τσίκοφ. 21-18 ο Τσίκοφ εδώ σταμάτησε τον Αλεξίεφ. Εξαιρετικό μπλοκ εδώ από τον διαγώνιο του ΠΑΟΚ, 18-21. Τακουρίδης στο σερβίς. Τώρα θα βάλει φορά πέσει του ΠΑΟΚ. Τακουρίδης σημαδεύει πάλι τον Αλεξίεφ. Ο Ιβάνεν στο καρφί. Κάτι υποδοχή ο ΠΑΟΚ με τον Πελεκούδα τώρα. Κουμεντάκης. Μπλοκ στο Κουμεντάκη ξανά. ΠΑΟΚ δεν μπορεί εκεί ο Τακουρίδης απλά να σηκώσει την μπάλα πριν πιάσει τον αέρα. Εντελώς άτυχος εδώ ο ΠΑΟΚ. Σε μια φάση που έδειχνε ότι θα μπορούσε ο Τακουρίδης να βγάλει την υποδοχή. Έχασε την ισορροπία του αν κατάλαβα καλά. Μουσική 19-21 λοιπόν το σκορ. Ουτσίκο. Πόντος για τον ΠΑΟ και τον Ουτσίκο. Απλά μεταφέρω με κάθε σύλλαξη πως πλέον και στην απέναντι πλευρά του γηπέδου υπάρχει αρκετός κόσμος. Πάρα πολύ να το μεταφέρω αυτό. Από με κουκούλες και γυαλιά θα πω. Δεν ξέρω τώρα αν είναι ο παδί του ΠΑΟΚ, του Παναθηναϊκού, του Ηρακλή. Δεν μπορώ να καταλάβω. Άστος από τον Ουτσίκοφ όμως! Άστος από τον Ουτσίκοφ γιατί έχουμε και αγώνα. Και θα αφήσουμε τα εξωγωνιστικά για την ώρα. Αλλά επαναλαμβάνω, έχουν μπει 50-60 άτομα πάνω στον όροφο αριστερά. Απέναντι στην πλευρά που είναι ο παδί του Ολυμπιακού. Δεν μπορώ να καταλάβω ποιοι οπαδοί. Χειροκρότησαν τώρα στον πόντο του ΠΑΟΚ. Γιάννη, προφανώς είναι φίλοι του ΠΑΟΚ, ναι. Όχι, δεν είναι φίλοι του ΠΑΟΚ. Δεν είναι φίλοι του ΠΑΟΚ, γιατί αν ήταν φίλοι του ΠΑΟΚ θα λέγανε σύνθημα, κατάλαβες. Τι από, χειροκρότησαν. Τώρα, άμα είναι άλλη ομάδα και χειροκρότησαν, τι να πω. Χειροκροτάνε οι οικογένειες. Είναι 15-20 οικογένειες στα αριστερά της κερκίδας που από το πρώτο σετ και μετά υποστηρίζουν καθαρά τον ΠΑΟΚ. 20-23 το σκορ, ο Πετρέας το σερβίς τώρα για τον Ολυμπιακό. Ο ΠΑΟ χρειάζεται 2 πόντους για να φέρει το παιχνίδι στα ίσα. 20-23. Πετρέας. Και είναι υποδοχή. Βαλκίες, πρέπει να γίνει καλά τώρα. Πόντος για τον ΠΑΟ από τον Μαρτίνες Γιόν. Μαρτίνες Γιόν, 20-24. Σετμπολ για τον ΠΑΟ. Ο δικέφαλος χρειάζεται έναν πόντο για να κάνει το 2-2 στο παιχνίδι μας, να διεκδικήσει την πρόκληση στο tie break. Ναι, δεν είναι οπαδοί του ΠΑΟΚ, δεν χειροκροτάνε και δεν ακολουθούν το ρυθμό αυτή την ώρα. Ολυμπιακός στην επίθεση, πόντος από τον Ράουβερτικ, 21-24. Ο Σουπάνης, ο Νίκος πάει στο σερβίς τώρα. Κεντρικός αλλά και διαγώνιος, έπαιζε χρόνια στο beach volley. Ο Σουφάνης τώρα, βγάζει ο Κωνσταντινίδης, Βαλκίε. Δεν μπορεί να καρφώσει την μπάλα ο Κουμεντάκης, ο Ολυμπιακός είναι στην επίθεση. Σουφάνη, παράβαση από τον Πελεκούδα. Παράβαση από τον Πελεκούδα, εδώ δεν χρειαζόταν αυτό. Δεν χρειαζόταν αυτό το δώρο τώρα από τον Πελεκούδα. Time out από τον κύριο Ρίτσι, ούτως ώστε να παγώσει τον ρυθμό του Ολυμπιακού που πέτυχε 2 συνεχόμενους πόντους. Εδώ ένα βίαστο λάθος από τον Πελεκούδα, δεν χρειαζόταν. Επαναλαμβάνω για τους φίλους ακροατές, ο Ολυμπιακός είναι μπροστά 2-1 στα σετ. Παίζουμε το τέταρτο σετ, ο ΠΑΟΚ χρειάζεται ένα πόντο για να πάρει το σετ καθώς προηγείται με 22-24. Και την τελευταία ώρα έχουν κάνει την εμφάνισή τους κάποιοι οπαδοί που αυτή την ώρα δεν γνωρίζει κανείς ποιανής πλευράς είναι. Για να δούμε. 22-24. Ο
Ο Σουπάνης στο σερβίς τώρα. Πάω την μπάλα, πόντος για τον ΠΑΟΚ, 2-2 στα σετ, ο ΠΑΟΚ είναι εδώ. Ο ΠΑΟΚ είναι εδώ και θα διεκδικήσει την πρόκληση στο μεγάλο τελικό, στο tie break. Δώστε μου ένα λεπτό για... Ωραία, πάρε μια ανάσα, Γιάννη, θα επανέλθουμε για το tie break, για το πέμπτο καθοριστικό και τελευταίο σετ, που θα κρίνει και το ποια ομάδα θα πάει στον τελικό του κυπέλου. Ο ΠΑΟΚ ήταν αυτός που έπρεπε στο τέταρτο σετ. Δεν επηρεάστηκε από το κακό τρίτο σετ που έκανε όταν είχε χάσει με 25-19. Δεν ήταν καθόλου καλή η εικόνα του. Αλλά στο τέταρτο σετ έδειξε την σοβαρότητα που έπρεπε για να περάσει στην αντεπίθεση, για να ισοφαρίσει. Και έχουμε αυτό το 2-2. Πραγματικά αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον από τους φίλους του ΠΑΟΚ, και όχι μόνο αυτό το tie break, αυτό το πέμπτο και καθοριστικό, όπως εξελίσσεται σετ, το tie break που θα λύσουν μια και καλή τις διαφορές τους οι δύο ομάδες. Ένα tie break που, όπως γνωρίζετε, τελειώνει στους 15 πόντους και όχι στους 25 όταν και ολοκληρώνεται το κάθε σετ. Έχουν ξεκινήσει δύο μάτς στην δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας χωρίς κάποιο τέρμα σε αυτά τα 13 λεπτά. Braunschweig, Bielefeld και Greuther Fürth, Bochum 0-0 είναι τα μάτς. Κάτι άλλο το συνταρακτικό δεν υπάρχει, κάποια άλλα μάτς που δεν συγκεντρώνουν όμως πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Το βάρος πέφτει στον ημιτελικό του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ. Ολυμπιακός είναι τυπικά γηπεδούχος σε αυτό το παιχνίδι. Για να δούμε τι μας επιφυλάσσει το τελευταίο αυτό σετ. Και μόλις ολοκληρωθεί βέβαια το παιχνίδι, στην συνέχεια θα πάρει σειρά και ο άλλος ημιτελικός. Ο Ηρακλής θα παίξει με τον Παναθηναϊκό. Ελπίζουμε να έχουμε τις δύο ομάδες μας στον μεγάλο τελικό του κυπέλου, ώστε να έρθει το τρόπαιο στην Θεσσαλονίκη. Υπάρχει όμως πολλής δρόμος ακόμη και όσον αφορά βέβαια του αγώνα για τον ΠΑΟΚ τώρα με τον Ολυμπιακό, όσο και όσον αφορά τον Ηρακλή που θα πάρει σειρά με το Τριφύλι στην συνέχεια. Σιγά σιγά οι παίκτες των δύο ομάδων είναι έτοιμοι για να ξεκινήσουν αυτό το tie break, εκεί όπου ο πιο σοβαρός, ο πιο δυνατός θα κάνει την διαφορά. Εδώ φαίνονται οι μεγάλες ομάδες. Τα τελευταία χρόνια ο ΠΑΟΚ έχει χτιστεί να παίρνει τίτλους, έχει πάρει τίτλους, ειδικά πρωταθλήματα τα τελευταία χρόνια. Θα ήθελε το κύπελο να ξεκινήσει η συλλογή των τροπέων για φέτος, και θα κριθεί όλο αυτό το πράγμα τώρα στο tie break απέναντι στον Ολυμπιακό. Όπως έλεγα και πριν, η κάθε ομάδα έχει από ένα σετ να επιδείξει ως καλή εικόνα. Το πρώτο το πήρε ο Ολυμπιακός, στην συνέχεια ανέβηκε ο ΠΑΟΚ και έκανε το 1-1. Ο Ολυμπιακός ήταν καλός, στο τρίτο έκανε το 2-1, αλλά ο δικέφαλος ήταν αυτός που έπρεπε στο τέταρτο σετ και κατέκτησε με 25-22 το τέταρτο σετ. Τελευταίες διαβουλεύσεις για τους παίκτες, τα πηγαδάκια τους. Βλέπουμε εκπροσώπους και του Παναθηναϊκού. Πριν είδαμε και και παίκτες του Ηρακλή να κάνουν δηλώσεις στην κρατική τηλεόραση. Έτσι, περιμένουν και αυτοί με την σειρά τους να μπουν στον αγωνιστικό χώρο για να παίξουν μεταξύ τους. Σε ένα παιχνίδι που ο Ηρακλής φαινομενικά έχει το πάνω χέρι απέναντι στον Παναθηναϊκό. Όλα αυτά από ό,τι βέβαια τότε που θα τελειώσει και το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ, ένα πραγματικό ντέρμπι. Αυτό φάνηκε και φαίνεται μέσα στον αγωνιστικό χώρο. 2-2 στα σετ, ώρα για το tie break. Πάμε και πάλι στη Ρόδο, να μην χάσουμε ούτε στιγμή. Πάμε στο Γιάννη Παρασκευάη. Γιάννη. Λοιπόν, οι οπαδοί αυτοί που μπήκαν είναι οπαδοί του Παναθηναϊκού και έχουν ξεκινήσει τα συστήματα κανονικά. Κατέρευσε δηλαδή μία οπαδή του Παναθηναϊκού, μία οπαδή του Ολυμπιακού και πάει λέγοντας. Το σημειώνω για τον κόσμο, για να μην υπάρχουν αμφιβολίες, γιατί φώναξαν υβριστικό σύστημα από τον Ολυμπιακού και μετά φώναξαν ρυθμικά Παναθηναϊκός. Οπότε το μεταφέραμε γι' αυτό. Πάμε στο παιχνίδι μας. Ξεκινάει το tie break, η μάχη για το τελικό. Άψασα τον Βάλκιερ! Άψασα τον Βάλκιερ!
Έκανε τον άσο ο Βάλκιερς. 0-1 λοιπόν ο ΠΑΟΚ στο tie break. Για να δούμε τι θα δούμε στους επόμενους πόντους. Σκληρό πραγματικά το παιχνίδι. Ξανά ο Βάλκιερς. Καλό ήταν και αυτό. Ο Αλεξίεφ βγάζει άμυνα ο Βάλκιερς. Ωραία. Παράβαση από τον Τακουρίδη. Ήταν παράβαση, λάθος. Για να καταλάβει και ο κόσμος την υποδοχή την έβγαλε ο Βάλκιερς. Επομένως ο Τακουρίδης έτρεξε να κάνει τον Πασαδόρο αντί για τον κεντρικό που είναι. Και έκανε την παράβαση στο πιαστό. Έγινε το σερβίς. Βάλκιερς, Τακουρίδης. Όχι, έβγαλε άμυνα Ολυμπιακός. Πόντος για τον Ολυμπιακό 2-1. Ο ΠΑΟΚ μέσα από τα χέρια του τώρα με δύο συνεχόμενα λάθη δίνει δύο πόντους στον Ολυμπιακό. Απαγορεύονται αυτά τώρα τα λάθη. Έτσι σε αυτό το σημείο που βρισκόμαστε. Εντάξει, τώρα το Τακουρίδη ας πούμε στο 1-1 τι να το πεις τώρα που έχει παίξει τέτοιο μπάσα. Αλλά και εκείνο απαγορεύεται. Έγινε το σερβίς, υποδοχή από τον ΠΑΟΚ, Βάλκιερς, Ουτσίκοφ, πόντος από τον Ουτσίκοφ, 2-2. Και θα λίγο να φάω την μπάλα, παιδιά, κυριολεκτικά μέσα στο πρόσωπο. 2-2 από τον Βούλγαρο διαγώνιο του ΠΑΟΚ. Ποιος είναι στο σερβίς, δεν μπορώ να καταλάβω. Ο Κουμεντάκης είναι σερβίς, καλό ήταν. Θα περάσει ο Ολυμπιακός την μπάλα, βγάζει άμυνα ο ΠΑΟΚ όμως τώρα. Ουτσίκοφ σηκώνει για το Κουμεντάκη, Κουμεντάκης δέχεται τον μπλοκ, βγάζει άμυνα ο Κωνσταντινίδης. Βάλκιερς. Ξαναβγάζει άμυνα ο Ολυμπιακός, τώρα ο Ολυμπιακός έχει την επίθεση. Ο Ραούβερντικ θα πάρει το πόντο 3-2. Δεν μπόρεσε εκεί πέρα ο Κουμεντάκης να βγάλει την υποδοχή. Έχει πολύ ψωμί μέχρι το τέλος το παιχνίδι. Ο Ράουβερντι τώρα στο σερβίς για τον Ολυμπιακό, 3-2 μπροστά η Ερυθρόλευκη, πρέπει ο ΠΑΟΚ τώρα να δείξει ότι μπορεί. Υποδοχή από τον Κουμεντάκη, Βάλκιερς για τον Ουτσίκοφ, βγαίνει υποδοχή ξανά ο ΠΑΟΚ στην επίθεση. Βάλκιερς, πόντος για τον ΠΑΟΚ, πόντος για τον ΠΑΟΚ με τον Μαρτίνες Γιόν, 3-3. Τι μαθάρα βλέπουμε σήμερα στη Ρόδο. Είναι το πρώτο παιχνίδι της φετινής χρονιάς που τρέχουμε δηλαδή στο σεζόν όπου ο ΠΑΟΚ στέκεται επάξια κοντά στον Ολυμπιακό. Το λέγαμε μέσα από τις εκπομπές στο ΠΑΟΚ 24 ότι αργά ή γρήγορα θα δείξει η ομάδα ότι έχει το υλικό και ότι μπορεί να τα απεξέλθει. Σήμερα η εικόνα είναι πάρα πολύ καλή και μακάρι να συνεχίσει έτσι. Έγινε το σερβίς Ολυμπιακός στην επίθεση ο Αϊβόνεν. Πήρε τον πόντο τώρα εδώ πέρα ο Ιβάνεν για τον Ολυμπιακό 4-3. Τώρα δηλαδή ο ΠΑΟΚ που είναι πίσω στο σκορ 4-3 είναι από τα δύο λάθη που έγιναν στο 0-1. Που ήταν 0-1 ΠΑΟΚ, έγιναν δύο λάθη από το δικέφαλο και πήγε το 2-1 του Ολυμπιακού. Ανδρεάδης, Κουμεντάκης, Βάλκιερς, Ουτσίκοφ. Πήρε το μπλοκάο το Ουτσίκοφ. Και παράβαση από τον Αλεξίεφ και καρφί και πήρε το μπλοκάο του πήρε ο Ουτσίκοφ. Ο Ουτσίκοφ λίγο τώρα εδώ κάνει νερά το πόδι του λίγο. Το σταυροπατάει. Εντάξει, καλά είναι, καλά είναι. Άκυρος ο κίνδυνος. Πάει να κάνει το σερβίς. 4-4 το σκορ λοιπόν. Για να δούμε τώρα. Πάλι παράπονα εκεί από τον τεχνικό του Ολυμπιακού προς τον διαιτητή. Έχουμε μικρή διακοπή. Καθώς στον Αλεξίεφ βάζουν λίγο ψυχτικό εκεί στο γόνατο καθώς το χτύπησε στην προσγείωση που είχε από την τελευταία φάση και τον πόντο του Νίκολαη Ουτσίκοφ. 4-4, ο Ουτσίκοφ περιμένει για να οπλίσει. Έδωσε το και ο ρέφερι, για να δούμε. Ουτσίκοφ. Καρφί από τον σερβίστα τον Ουτσίκοφ, βγάζει υποδοχή Ολυμπιακός. Πόντος από τον Αλεξίεφ. Ο Αλεξίεφ είναι η μεγάλη πληγή στο σημερινό παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ. Γιατί μπορεί να μην είναι πρώτο σκόρερ του Ολυμπιακού, αλλά στα κατάλληλα σημεία δίνει τους κρίσιμους πόντους. Πρέπει να σταματήσει και αυτό να ο ΠΑΟΚ. Ο Ιβάνε τώρα στο σερβίς. 5-4 το σκόρ. Βγάζει ο Κουμεντάκης, δεν ήταν καλή υποδοχή. Ο Σατινίδης γυρνάει για τον Μαρτίνεθ.
Πήρε όμως το μπλοκάουτ ο Μαρτίνεθ. Από μια χαλασμένη υποδοχή. Από μια πάσα που την έβγαλε ο Λίμπελοντ για τον Πασαδόρο. Ήρθε εκεί ο Μαρτίνεθ Γκιόν. Πήρε το μπλοκάουτ. Πέντε όλα. Ξανά στα ίσα ο πρωταθλητής ΠΑΟΚ. Δεν μπορώ να διακρίνω ποιος πήγε τώρα στο σχεδίο για τον ΠΑΟΚ. Ο Κουμεντά... Το φιλέ πάνω η μπάλα, ο Γκιόν Μαρτίνεθ ήταν. Τρίτο λάθος του ΠΑΟΚ στο tie break. Τρίτο λάθος. Και ο Ολυμπιακός έχει μόνο το λάθος του, του Αλεξίεφ, που σε εκεί τη φάση είχε πάρει ήδη σε άλλο στο blockout το... Τέλος πάντων, προχωράμε. Αλεξίεφ. ΠΑΟΚ στην επίθεση. Τελεκούδας, έβγαλε όμως σε άμυνα ο Ολυμπιακός. Λάθος εδώ τον παίκτη του Ολυμπιακού. Δώρο για το ΠΑΟΚ, επιτέλους. 6-6. Α, τώρα έχουμε και από πίσω μας φανατικούς του Ολυμπιακού. Ζούμε μεγάλες στιγμές εδώ στο κλειστό της Ρόδου. Πώς το λέει ο Κωστής ο Σταθός στην εκπομπάρα που κάνει το πρωί στο Λίπερο. Ζουμ ζουμ, κάτι τέτοιο. Ναι, ναι. 6-6 ο Πελεκούδας στο σερβίς τώρα για το ΠΑΟΚ. Ο Στεφάνου βγάζει. Ο Ιβάνες ο μπλοκ από το ΠΑΟΚ. Λόγω από το κουβεντάκι, τι, δεν το έδωσε, το δίνει, καλά. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο υπήρξε αυτή η έκρηξη από τον Ισπανό τεχνικό του Ολυμπιακού. Ήταν καθαρό το μπλοκ από την πλευρά του ΠΑΟΚ. Πόντος λοιπόν για τον δικέφαλο, 6-7 μπροστά ο πρωταθλητής ΠΑΟΚ. Τελεκούδας ξεφύς. Τον Αλεξίεφ σημάδευσε. Βγάζει άμυνα ο ΠΑΟΚ. Ουσίκος θέλω Πασαδόρου, Κουμετάκης. Παραλίγο να πάρει τον μπλοκ, βγάζει υπό τον Ολυμπιακός. Δεν μπορεί να περάσει. Ο Αλεξίου θα περάσει την μπάλα. Μαρτίνεθ, Βάρκιερς, Ουσίκο, έβγαλε άμυνα Ολυμπιακός. Ο Ιβάνε περάσει την μπάλα, βγάζει άμυνα Ουσίκο, Βάρκιερς, Κουμετάκης, πάνω ανοιχτώνει, αυξάνεται και η αστυνομία στο γήπεδο. Time out όμως από τον τεχνικό του Ολυμπιακού. Μετά το, δηλαδή δόθηκε, έγινε το τεχνικό time out, επέστρεψαν και ζήτησε time out. Ωραία. Πάρε ανάσα. Γιάννη, θα επανέλθουμε για το τελευταίο πολύ καθοριστικό όπως αναμένεται ούτως ή άλλως φινάλε στην αναμέτρηση. Ο ΠΑΟΚ δείχνει πολύ καλά σε αυτές τις τελευταίες φάσεις, γύρισε το μάτς, είναι 8-6 μπροστά προφανώς, όμως τώρα είναι το σημείο που πρέπει να παραμείνει μπροστά. Το να αυξήσει τη διαφορά θα είναι ακόμη καλύτερο σενάριο, διότι φτάνουμε προς το τέλος ούτως ή άλλως του tie break, είναι 8-6 μπροστά, είναι 7 πόντους μακριά από το να προκριθεί στον μεγάλο τελικό του κυπέλου. Ξεκινά και πάλι το μάτς, δεν θα χάσουμε ούτε στιγμή. Πάμε στο Γιάννη Παρασκευαϊδή. Και μην ξεχνάμε όλα αυτά κόντρα σε μια εχθρική ατμόσφαιρα, έτσι. Συνέχεια στο παιχνίδι λοιπόν, ο Πελεκούδας τώρα σε σερβίς για τον ΠΑΟΚ. 6-8 μπροστά ο δικέφαλος. Πελεκούδας, καλό ήταν, χαλάει υποδοχή του Ολυμπιακού. Ο ΠΑΟΚ στην επίθεση, Βαρκίες, Ουτσίκοφ, πόντος για τον ΠΑΟΚ. Πόντος για τον ΠΑΟΚ, 6-9, όσο περνάει η ώρα. Αλλάζουν και οι οπαδοί στο γήπεδο. Δίκα στην αρχή του αγώνα ο ΠΑΟΚ δεν είχε ούτε δύο άτομα να το χειροκροτήσουν. Πλέον έχει πάνω από 100 άτομα μαζί του. Γιατί βλέπουν ότι μπορεί να κάνει το κάτι παραπάνω. Νέο time out λοιπόν. 6-9 μπροστά ο δικέφαλος του Βορρά. Κρατάμε εδώ πέρα το μικρόφωνο. Έλεγα έτσι για τα εξαγωνιστικά ότι έχει αυξηθεί πάρα πολύ η αστυνομική δύναμη στο γήπεδο. Επέτρεψέ μου να πω κιόλας ότι το γήπεδο εσωτερικά,
Τώρα αυτό δεν μπορεί να το αντιληφθείτε πάρα πολύ από την τηλεοπτική κάμερα, αλλά είναι κάτι σαν την πεζογέφυρα του Βόλου. Δηλαδή οι δύο πλευρές ενώνονται με μπαλκονάκι, γέφυρα κανονικά, και όχι γέφυρα σαν τον Βόλο, γέφυρα κανονική. Δηλαδή ολόκληρος διάδρομος που περνάνε και 500 άτομα, να το πω έτσι να καταλάβετε. Τώρα εκεί υπάρχει κινητικότητα από την πλευρά του Παναθηναϊκού εκεί πάνω στους οπαδούς. Τα αφήνουμε στην άκρη. Πελεκούδας. Καλό ήτανε. Ολυμπιακός στην επίθεση. Βάζει άμυνα ο Πελεκούδας. Βάρκιερς. Κουμεντάκης. Όχι. Όχι. Έπρεπε εδώ ο Κουμεντάκης να το τελειώσει. Πάνω του όλοι οι παίχτες. Ηρεμία. Ηρεμία φωνάζουν οι παίχτες του ΠΑΟΚ. Εφτά, εννιά. Ο Ολυμπιακός προσπαθεί να ξαναμπεί στο παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ απαγορεύεται να κάνει λάθος τώρα. Τώρα θα γίνει το σύμβιζο του Πετρέα. Έβγαλε ο Κιόν στην υποδοχή. Βαλκίερ, Ουτσίκοφ. Πρέπει να είναι πόδι για τον ΠΑΟΚ. Πρέπει να... Όχι! Όχι! Βίντεο τάλεσσα τον ΠΑΟΚ. Πρέπει να ζητήσει βίντεο τάλεσσα τον ΠΑΟΚ. Βοήθησέ με κιόλας από το replay. Ναι, το για να δούμε. Πρέπει να υπάρχει επαφή στα δάχτυλα. Γίνεται το καρφί από τον Ουτσίκοφ και νομίζω ότι η μπάλα αλλοιώνεται από τα δάχτυλα του παίκτη του Ολυμπιακού. Δεν έχουμε replay προς το παρόν. Δεν το ζητάει ούτε έτσι από ό,τι φαίνεται. 8-9. Στην επίθεση ο ΠΑΟΚ, Βαλκίες, Τακουρίδης, Πόντος. Πόντος, έξαλλος πανηγυρισμός από τον Τακουρίδη. Δεν έχω δει τέτοιο πανηγυρισμός από τον Τακουρίδη, ούτε ακόμα όταν πήρε πέρσι και πρόπερσι στο πρωτάθλημα. 8-10 μπροστά ο ΠΑΟΚ. Βάλκιερς. Βάλκιερς. Σημαδεύει το Στεφάνο. Ολυμπιακός στην επίθεση. Αλεξίες. Λόγα από τον Τακουρίδη. Λόγα από τον Τακουρίδη. 8-11. 8-11 από το διπλό μπλοκ του ΠΑΟΚ. Εκεί ο Τακουρίδης. Ο άνθρωπος ο οποίος δίνει τις λύσεις στις τελευταίες φάσεις μαζί με τον Ουτσίκοφ. Το διπλό μπλοκ. 8-11 ο ΠΑΟΚ στο συν 3. Βάρκιερς στο σερβίς. Άστος! Άστος από τον Βάρκιερς! 8-12. 8-12. Ο Βάρκιερς συνεχίζει από το σερβίς. Ηρεμία φωνάζει από τον πάγκο Ρίτσι. Βάρκιερς. Ολυμπιακός στην επίθεση. Ο Ιβάνερ μπλάχαμε τα χουρίδι! Επίκαλε τα χουρίδι! Μπλάχαμε τα χουρίδι! Νέο μπλάχαμε τα χουρίδι ο οποίος αναγκάζει το μισό γήπεδο να σηκωθεί και να το χειροκροτήσει. 8-13. Ρεσιτάλ τα χουρίδι. Δεν έχει όμως τελειώσει τίποτα. Ηρεμία. Βάλκιερς. Τρομερός Βάλκιερς στο σερβίς. Βάζει αμυνά Μποχ! Βάλκιερς. Άλλο ένα. Πάντα θα πω τον Κίον! 8-14! Τα τρία τέταρτα του κυπέδου έχουν σηκωθεί και χειροκροτάνε τον ΠΑΟΚ. 8-14! Ακόμα ένας πόντος! Ένας πόντος μακριά από το τελικό! Ένα πόντο χρειάζεται ο ΠΑΟΚ για το τελικό! Βάρκιερς! Ολυμπιακός στην επίθεση ο Ιβάνερ! Πλοχ! Πλοχ από το κουμπετάκι! Πλοχ από το κουμπετάκι! Ο ΠΑΟΚ το τελικό! Ο πρωταθλητής ΠΑΟΚ το τελικό! Ξανά! Ξανά! Κόντρα σε όλα! Κόντρα στη διοίκηση του κυρίου Καραμπέτσου! Κόντρα στους άνθρωπους της ΕΠΕ που κάνανε τα δύνατα δυνατά για να έχει κόσμο σήμερα από πέρα μόνο ο Ολυμπιακός! Κόντρα σε όλους και σε όλα! Κόντρα στο γεγονός ότι μια εβδομάδα η ομάδα δεν μπορεί να κάνει προπονήσεις με ηρεμία καθώς όλοι οι παίκτες ασχολούνται με τα ξεπονιστικά. Δεν είναι τυχαίο ότι σήμερα από πέρα σε αυτό το ημιτελικό, τον ημιτελικό του Final Four, δεν είναι ούτε οι συγγενείς, αν είναι δυνατόν, ούτε οι συγγενείς των παιχτών του ΠΑΟΚ σε αυτή τη διαδικτυακή μέρα. Αυτή είναι η διοίκηση του κ. Καραμπέσου και αυτή ήταν και πέρσι και φέτος. Ο ΠΑΟΚ στο τελικό! Ο ΠΑΟΚ στο τελικό! Εδώ ο κ. Δημητριάδης. Ο βοηθός του κ. Ρίτσι ήρθε και αυτός πάνω στο τηλέφωνο, φώναξε τη δικιά του ατάκα, δεν μπορώ να τη μεταφέρω στον αέρα. Όλο το γήπεδο όρθιο χειροκροτάει τον ΠΑΟΚ. Οι μόνοι που δεν χειροκροτάνε είναι οι οπαδοί του Ολυμπιακού. Ανάκασε ο πρωταθλητής ο ΠΑΟΚ ένα ολόκληρο γήπεδο
που ήταν εναντίον του να τον χειροκροτάει. Ανάγκασε όλο το γήπεδο να τον χειροκροτάει αυτήν την ώρα. Και τώρα μακάρι να πέρασε και ο Ηρακλής και να δούμε ένα ντέρπι έτσι από τα παλιά τη Θεσσαλονίκη στο μεγάλο τελικό. Ο πρωταθλητής πάω στο τελικό. Ο Πάοκ ο οποίος βρέθηκε να χάνει να μην είναι στο σετ. Ο Πάοκ ο οποίος βρέθηκε να χάνει 2-1 στα σετ. Ο Πάοκ ο οποίος κατάφερε να το γυρίσει σε 2-2. Ο Πάοκ που μπήκε στο tie break και έδειξε ποιος θέλει το κύπελο. Αυτός. Και τώρα είναι η ώρα του Ηρακλή. Ένα μεγάλο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης. Αυτό θέλουμε στον ελληνικό βόλεϊ. Ο Ηρακλής ο οποίος ήταν παλιά στο τιμόνι και έχει και σήμερα την ευκαιρία να περάσει και αυτό στο τελικό. Ο Πάοκ στο τελικό. Ο Πάοκ στο τελικό κλείνοντας σώματα. Κλείνοντας όλα το σώμα της διοίκησης του κ. Καραμπέτσου. Ο οποίος στέει για το γεγονός ότι σήμερα εδώ δεν έχει κόσμο του ΠΑΟΚ. Ο κ. Καραμπέτσος, ο οποίος ήταν λαλίστατος στα μεγαλύτερα ραδιόφωνα της Ελλάδος, στην Αθήνα, ακόμα και στη Θεσσαλονίκη βγήκε. Ήταν λαλίστατος, αλλά για την ταμπακέρα δεν μίλησε ποτέ. Για την ταμπακέρα δεν μίλησε ποτέ ο κ. Καραμπέτσος. Και ανταυτού πούλησε και ηρωνία την προηγούμενη μέρα και ήρθε και είπε χθες το βράδυ στους δημοσιογράφους σε μια άτυπη ενημέρωση να έρθει ο κόσμος του ΠΑΟΚ να πάρει 100 εισιτήρια. Δηλαδή θυμήθηκαν τώρα, την τελευταία στιγμή, να πάρουν 100 εισιτήρια. Η απάντηση του ΠΑΟΚ είναι αυτή. Η απάντηση του ΠΑΟΚ είναι αυτή, μόνο μες στο γήπεδο. Όπως πέρσι, όπως πρόπερσι, όπως πρόπερσι, όπως θα το κάνει και φέτος. Αυτή είναι η απάντηση του ΠΑΟΚ. Στα μεγάλα μάτς δείχνει το μέταλλο που έχει τα τελευταία χρόνια, έτσι. Έτσι ακριβώς. Θα με επιτρέψεις λίγο να με αποδεσμεύσεις. Ναι, ναι. Πρέπει να πάμε στον Ηρακλή, ο οποίος ξεκινάει ζέσταμα. Έγινε. Βλέπω εδώ το Γιωργάκη, το Μαντζούκη, το Γιώργο το Μαντζούκη, ο οποίος έχει συγκωθεί και αυτός για να πάρει φόρα. Ωραία. Θέλουμε τελικό, ΠΑΟΚ Ηρακλής. Θέλουμε το τέρμι της Θεσσαλονίκης να γίνει το τελικό εδώ πέρα. Αύριο θέλουμε τον Ηρακλή μαζί με τον ΠΑΟΚ. Έγινε Γιάννη, θα τα πούμε. Να είσαι καλά.